Γεια χαρά. Διαβάζω το πρώτο μήνυμα. Τελικά λέει κύριε Γεωργίου, ο Λεάλη είναι υπεύθυνος για τη μισοπαλία του Ολυμπιακού. Γιατί αν δεν ήταν αυτός, η Μπεσίκτας θα είχε κερδίσει. Αυτό που είδαμε μετά την ισοφάρηση, σε εξαφάνιση 11 ποδοσφαιριστών από το γήπεδο, δεν το έχει κάνει ούτε ο Ντέιβιντ Κόπερφιλντ. Ακούμε φίλε, το ότι τα ρίξαν όλοι στο Λεάλη, ήταν για να δικαιολογήσουν την ανυπαρξία του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Γι' αυτό το έκαναν. Δεν σκέφτηκε κανένα να πει ότι ο Λεάλη στο δεύτερο ημίχρονο απεσόβησε. Κολολέξη να την πω. Τουλάχιστον 3 γκολ. Τουλάχιστον. Έλα φίλε. Ναι. Ναι. Έλα φίλε μου. Σε ακούμε. Ναι. Σε ακούμε. Εγώ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, γεια σου Γιώργο. Γεια. Λυπητήρια καταρχάς. Πρώτη φορά τηλεφωνώ. Γεια χαρά. Χάρη με λένε από Πολωνία, Βουλιαγμενιώτης. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν άκουσες χθες τις δηλώσεις του Καβιάστο, τι είπε μετά το 60 που βγήκε. Πόσο φοβερός άνθρωπος είναι. Τι σωστός Τι σωστός άνθρωπος είναι. Τι σωστός άνθρωπος είναι. Πολύ όσο αυτούς αγαπάει. Τι ειλικρινής άνθρωπος είναι. Τι ειλικρινής άνθρωπος είναι. Μεγάλος παίκτης, πολύ φοβερός. Ίδιος ο Θαναϊλάκης, ίδιος. Λοιπόν, εγώ μόνο αυτό ήθελα να πω. Στέμπαν Καβιάστο. Και πάμε στην πόλη για την πρόκριση, Ολυμπιακάρα μόνο. Για καλά φίλε, για καλά. Πάμε στον επόμενο, έλα. Ναι, γεια σας. Γεια. Γεια σας. Θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου εχθές στην ομαδάρα μας και τη χιλιοαδικημένη Μπεσίκτας που τελικά την αδίκησε, πήραμε το 1-1. Τώρα στην Τουρκία μέσα θα κερδίσουμε. Να το παίξουν όλοι από τώρα 3-0, 4-0 Μπεσίκτας Ολυμπιακός. Και θα παρακαλούσα θερμά να μην κάνετε ειρωνικά, να μην υπάρχουν στην εκπομπή σε ειρωνικά σχολεία για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, ο οποίος πασχίζει τόσο καιρό και τόσα χρόνια, ο εκλεγμένος νόμιμα με 1/3%, με το 1/3 των Ελλήνων ψηφοφόρων, που πασχίζει τόσα χρόνια να σώσει την Ελλάδα. Σας παρακαλέσω πολύ τα ειρωνικά σχόλια περί και τα ρατσιστικά να μην επιτρέπονται στην εκπομπή σας. Ιδάλλως θα μας τιμωρήσει η UEFA. Δεν ξέρω ποιος θα σας τιμωρήσει. Τα ειρωνικά σχόλια με το 1/3 των ψηφοφόρων του ελληνικού λαού δεν μπορείτε να μπέζονται. Είναι προβοκάτσια. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Μπεσικτάρας και σήμερα με την Άρουρα Κούτσκα στο μπάσκετ. Γεια σας. Γεια χαρά φίλε, γεια χαρά. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση πάλι το εξής. Θα μου πείτε, α, θυμάστε τι σας έλεγα αυτές τις μέρες όταν μιλάγαμε για το χθεσινό παιχνίδι. Το πιο επικίνδυνο απ' όλα ήταν μη δεχθεί γκολ Ολυμπιακός. Μη δεχθεί γκολ. Ένα γκολ μπορεί να το βάλει. Αλλά μη δεχθεί γκολ. Προς Θεού, μη δεχθεί γκολ. Τελικά το δέχτηκε. Τώρα από λάθος του Λεάλη. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Γιατί εγώ είδα ότι ο Λεάλη, ναι μεν σούταρε όπως να είναι, άτσαλα την μπάλα και πήγε στον Αραπάκο, αλλά ο Αραπάκο στο Ρέτσο τον πέρασε σε σκατό. Ή μήπως δεν είναι έτσι. Και ο Ρέτσος ρεφάρισε αυτή την ιστορία με τον γκολ που έσωσε πάνω στη γραμμή. Σαν από μηχανή θεός, πάνω στη γραμμή έσωσε το σίγουρο γκολ. Αυτό που έκανε εντύπωση σε πολλούς, σε μένα πια όχι, γιατί ξέρω τι γίνεται, ήταν ότι ο Ολυμπιακός δεν απείλησε πάλι, δεν μπήκε μέσα στην περιοχή, δεν έκανε φάσεις, δεν έκανε ευκαιρίες. Αυτό είναι το τρομερό που συμβαίνει με αυτήν την ομάδα τον τελευταίο καιρό. Ρε μια φάση, μια απειλή ρε. Το 1-2, το 1-3, ρε κάτι, ρε κάτι. Έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ από αυτή την πολύ ωραία σέντρα του Ιρανού. Μαγιά του Καμπιάσου που δίνει την μπάλα στον Ιρανό και με ταχύτητα μετά φεύγει μπροστά για να την πετάξει πάλι ο Ιρανός και την πέταξε πάλι και με ακρίβεια επάνω στην καράφλα και το κάρφωσε ο Καμπιάσου, πολύ ωραίο τον γκολ. Από εκεί και πέρα δεν μπήκε μέσα στην περιοχή, δεν απείλησε. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Πόσο έχει μικρύνει δημιουργικά αυτή η ομάδα. Και η Αφροδίτη Ψαλίδα μου γράφει: κύριε Γεωργίου, ποιος ήταν αυτός ο άρρωστος προηγουμένος που του θίξανε τον πρωθυπουργό, τι είπε ο ξερογλύφτης, πού ζει, σίγουρα είναι βολεμένος για να μιλάει έτσι και στιγνός λογοκριτής. Άχι χτίρι λέει μετά αυτόν. Ρε εσύ Αφροδίτη, δεν κατάλαβες ότι ειρωνευόταν. Ειρωνευόταν τον Τσίπρα. Δεν εννοούσε αυτά που έλεγε, το αντίθετο. Εννοούσε αυτά που εννοείς και εσύ.
Δεν το κατάλαβε. Έλα, φίλε. Ο Λεάλι έφταιγε. Ο Λεάλι. Το γκολ. Ναι. Όχι, έφταιγε ο Λεάλι. Ναι, έφταιγε ο Λεάλι. Λες και ήταν πληρωμένο. Ο Αναπάκο έφταιγε. Καλά τώρα, εντάξει. Έλα. Έφταιγε ο Λεάλι. Μάλιστα. Του δώσε την μπάλα του Τούρκου. Ναι, το είδαμε. Το είδα με τα μάτια μου. Ναι. Με τα μάτια μας όλοι το είδαμε, όχι μόνο εσύ. Λοιπόν, δεν έφυγε τώρα αν έκανε επιθέσεις ο Ολυμπιακός. Δεν έκανε, εντάξει, δεν έκανε, δεν θα έβαζε όμως γκολ και είπε ζυκτάς. Άμα δεν έδινε ο Λεάλι το γκολ. Και άμα ο Λεάλι δεν έπιασε τα 2-3, θα είχε βάλει γκολ, είπε ζυκτάς. Ή μήπως δεν έπιασε. Αυτή είναι η δουλειά του. Αυτή είναι η δουλειά του. Α, μάλιστα. Αλλά να πάει να δώσει πάσα στον Τούρκο κατευθείαν, να βάλει γκολ. Αυτό ήταν πάσα που του δώσε. Μα γιατί δεν το παραδέχεσαι, αφού έχω δίκιο. Γιατί δεν παραδέχουμε ότι ο Λεάλι δεν έδωσε πάσα, την έδωσε την πάσα. Λοιπόν, μα βάλανε γκολ. Αυτό ήταν το πρώτο. Έχει λοιπόν. Α, αυτό. Αυτό γκολ τελείωνε. Ολυμπιακός να κέρδισε. Λοιπόν, πέσω τη δεύτερη να σε ακούσω. Έγινε, για χαρά. Πάμε στον επόμενο, έλα φίλε. Κι άμα το πουλί μου είχε νύχη, λέει, θα ήταν δάχτυλο. Κλεμμένο αυτό, Λοιπόν, για όσους βλέπουν ποδόσφαιρο, γενικά χθες το βράδυ, και ειδικά για το συγκεκριμένο παιχνίδι, έχω να πω κάτι. Στο πρώτο ημίχρονο, ο μοναδικός παίχτης επί εποχής Μαρινάκη, που έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα, μεγάλα αφρίδια κάτω από το σορτσάκι. Στο πρώτο ημίχρονο η εικόνα του Ολυμπιακού για μένα ήταν ο Καμπιάσο. Αν κρατήθηκε ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο, υπήρχε ένας λόγος. Λέγεται Εστεφάν Καμπιάσο. Το άλλο το είδες. Εγώ το συνέλαβα δύο φορές. Πώς με τα χέρια έρνουν οδηγίες στους παίκτες. Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Γι' αυτό δεν θα γίνει μεγάλο βοηθό. Δεν το έχει κάνει μια και δυο. Πάντα το κάνει αυτό. Αν το παρατηρήσεις, αν θυμάσαι, όταν βγήκα και σου είπα πάρτονε και κάντε τον προπονητή. Γι' αυτό το λόγο το είπα. Είναι ο μοναδικός παίκτης. Δεν ξέρω τώρα για παλιούς, εσύ μπορεί να έχεις δει. Αλλά είναι ο μοναδικός που έχει έρθει στην Ελλάδα. Ο μοναδικός. Αυτό το κάνει. Δεν το κάνει κανένα άλλο. Και τους μιλάει. Μιλάει στους παίκτες μέσα στο γήπεδο. Μιλάει στους μικρούς, πιέστε μπροστά, κλείστε τους χώρους. Το είδες αυτό. Δεν δείχνει χώρους, δίνει κατευθύνσεις. Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Ο άνθρωπος βλέπει γήπεδο και βλέπει πολύ γήπεδο. Και το ότι, δηλαδή, πες μου εσύ έναν επαγγελματία που έχεις ακούσει ποτέ στη ζωή σου, στην Ελλάδα να έχει έρθει, και να ζητάει αλλαγή. Αυτό δείχνει μεγάλη υπευθυνότητα. Υπευθυνότητα δείχνει. Παίζει για την ομάδα, δεν παίζει για την πάρτη του. Και ούτε για το όνομά του. Και δεν είναι τυχαία, πιστεύω από τους Αργεντίνους που έχω δει, από τους μέσους Αργεντίνους, είναι μακράν ο καλύτερος που έχω δει εγώ στη ζωή μου. Μαζί με τον Ζανέτη. Εγώ έτσι πιστεύω, ρε παιδάκι, με αυτούς που έχω δει. Τώρα για τους υπόλοιπους δεν ξέρω. Λοιπόν, στο δεύτερο ημίχρονο, καλά, κοίταξε να σου πω κάτι και στο πρώτο ημίχρονο, να σου πω και κάτι άλλο, το οποίο δηλαδή το έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου εμένα συγκεκριμένα. Αυτό τον Φορτούνι, ειλικρινά σου μιλάω. Δεν μπορώ να τον βλέπω, ρε παιδάκι μου. Στο πρώτο ημίχρονο πιστεύω ότι αν ο Ολυμπιακός είχε ή τον Τζόρι, ή τέλος πάντων. Γιατί το Μαρέν που τον είδα στο δεύτερο τον κατάπιε. Άζαξε, είχε πήγε και αυτός μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Πιστεύω ότι από την αλλαγή, από τον γκολ που τρώει και την αλλαγή του Καμπιάσο, εξαφανίζεται όλος ο Ολυμπιακός. Και είναι συγκεκριμένος ο λόγος γιατί κράταγε λίγο τα μπόσικα ο άλλος στο κέντρο. Μα το εξήγησε ο Καμπιάσο. Πρώτον, η φυσική μας κατάσταση λέει, δεν αντέξαμε. Και δεύτερον, η ψυχολογική μας κατάσταση. Ήτανε ειλικρινέστατος ο άνθρωπος. Πες μου εσύ αν είσαι πρόεδρος, αν μπορείς να τον διώξεις αυτόν τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό το πράγμα. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Όχι, δεν μπορείς. Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ θα σου πω αυτό που είδα. Δεν είναι κάτι εκπληκτικό η Μπεσίκτας. Όχι βέβαια, όχι. Δεν είναι κάτι το εξωπραγματικό λες και ήρθε εδώ να παίξει ας πούμε η Νάπολη ή η Ρώμα. Εγώ διέκρινα ότι αμυντικά δεν στέκει καλά. Ακριβώς. Και ο Ολυμπιακός αυτό δεν το εκμεταλλεύτηκε. Χθες ο Ανσαρίφαρ, έτσι όπως είδα εγώ το παιχνίδι, δεν είχε πρώτον τις βοήθειες.
από τη, δηλαδή δεν υπήρχε μια σύνδεση μεταξύ επίθεσης και κέντρου, δηλαδή ο Φορτούνης τον είχε κατάπιει, δεν υπήρχε πουθενά, ούτε στο πρώτο ούτε στο δεύτερο. Δηλαδή, ο Φορτούνης, ο οποίος ομολογουμένως ξέρει το τόπι, δεν είναι κανένα τόπι. Είναι μαμά κακά. Είναι μαμά κακά. Ακριβώς. Είναι αυτό που έχουμε πει πολλές εκατοντάδες χιλιάδες φορές, ότι στα μεγάλα παιχνίδια, εκεί που καίει η μπάλα η πουτάνα, δεν είσαι παρόν, ρε παιδάκι μου. Δεν μπορείς να βοηθήσεις. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις, ας πούμε, με την Κύρκυρα και τη Λιβαδιά. Εκεί θέλω, εκεί που καίει η μπάλα, να την πάρεις και να την πασάρεις. Γιατί να σου πω κάτι, πολλές φορές, αν σαριφάρα τον έβλεπες, έβγαινε στα πλάγια ή έβγαινε στο κέντρο για να πάρει την μπάλα. Ρε το φόρο. Μια παλιά πήρε από το καμπιάσι τον κόλλο. Ναι. Μα ποιος σου την έδωσε την μπάλα. Ο καμπιάσι, ο κάθετος. Τώρα που μου ήρθε έτσι, τώρα σφεντώνα και πέρασε η σκέψη μου. Ρε φίλε Λεωνούση, που βγαίνεις τηλέφωνο και πήρες προχθές και είπες τώρα ότι δύο ομάδες στην Ελλάδα είναι και αλλάζουν την μπάλα. Πότε άλλαξε ο Ολυμπιακός δεύτερη πάσα χθες το παιχνίδι? Πέραν του Καμπιάσου που άλλαζε και έκανε κινήσεις για να ξαναπάρει την μπάλα. Αυτό το γνωστό, το παίζω τείχο ξαναπέρνω. Ποιος άλλος το έκανε μέσα στον Ολυμπιακό? Ρε πλάκα κάνουμε, την μπάλα βλέπουμε. Και να σου πω κάτι, ρε Γιώργο. Πέρα, άντε πάει στο διάλογο, περνάει Ολυμπιακό στο δεύτερο. Έχει δει τις υπόλοιπες ομάδες, θες? Είδες λίγο τα αποτελέσματα, είδες λίγο τις ομάδες. Είδα τα πάντα. Είδες τα πάντα. Τη Ρώμα την είδες με τη Λιόν. Τα είδα. Και για μένα η Ρώμα δεν είναι τελειωμένη με το Σάββατο. Όχι, ναι, εντάξει. Αλλά ήταν πολύ καλό το παιχνίδι αυτό. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, για να κλείσω, γιατί ήθελα να σου πω αυτό. Λοιπόν, για να δείτε, μάγκες όλοι, τι διαφορά έχει στην Ευρώπη. Δηλαδή, τι νοοτροπία υπάρχει στην Ευρώπη. Τελειώνει το Dortmund Μπενφίκα. Και είναι 4-0, έχουν πάει στα αποδυτήρια. Και στρέφουν σφεντόνα όλοι και πάνε πού? Πάνε απευθείας μέσα στο γήπεδο για να δουν το αποτέλεσμα με την Μπαρσελόνα. Και βγαίνει στις δηλώσεις ο Τόφελ, ο προπονητής στην Dortmund τώρα. Πρόσεξε να δεις τώρα. Προπονητής στην Dortmund. Έχει ξεχαστεί 4-0. Έχει περάσει την επόμενη φάση. Και κάνει δηλώσεις για τον Μπαρσελόνα Παρί. Και ξέρεις τι λέει? Χαρούμενος. Λέω τι έγινε, ρε. Και ήταν χαρούμενος γιατί πέρασε η Μπαρσελόνα. Και λέει, μπήκα λέει στο γραφείο και ήταν 5-1 το παιχνίδι. Ή το είχα αφήσει στο 4-1. Και περίμενα, λέει, με αγωνία να δω τι θα γίνει. Οι παίκτες, λέει, μέσα από δυτήρια κοιτάζαν όλοι το παιχνίδι. Έχουν μπει τώρα τη Στόρμου και κοιτάζουν το παιχνίδι. Και γίνεται το 6-1 και έλεγε, είμαι πολύ χαρούμενος, λέει, και πολύ ευτυχισμένος. Και δεν θέλω, λέει, να το πάρει στραβά η Παρί, που πέρασε η Μπαρσελόνα. Μόνο αυτοί, λέει, μπορούν να το κάνουν. Άκου εδώ, ρε. Για να καταλάβεις τη διαφορά υπάρχει νοοτροπίας. Λοιπόν, έλα, Γιώργο, μιλάμε. Για χαλά. Έλα, φίλε. Ναι. Εγώ είμαι. Έλα, μας ακούτε? Ναι. Πάμε. Έλα, Γιώργο, Κωστής από Καναδά, παίρνω. Έλα, δε Κωστή. Όπως είπε και ο φίλος πριν, ότι η μεγάλη αιτία, πιστεύω εγώ, για την κακή ή μέσω επιθετική ανάπτυξη είναι ο πολύ πεσμένος Φορτούνης. Και επίσης εγώ χθες είδα έναν μεσόκοπο Σισοκό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Γιατί τον έχεις δει προχθές νεόκοπο? Όχι, απλά λέω ότι αυτός από το 30 φαινόταν λες και δεν πέθαινε. Δεν μπορούσε άλλο. Δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα για τον καμπιά σου το έχουν πει όλοι, δεν θα κάτσω κι εγώ να πλατιάσω. Μακάρι μόνο αυτό που έχω να πω είναι αντί του Μαρίνα μπορούσε να βάλει τον Τζόρι. Εκεί ένα 20 λεπτό. Ο οποίος δεν είχε δηλωθεί από τον Πέντο. Ακριβώς. Να σου πω, Γιώργο, μια ερώτηση. Αν περάσουμε την Μπεσίκτας, μπορείς να δηλώσεις άλλους παίκτες, να κάνεις κάποια αλλαγή? Όχι, βέβαια. Όχι, δήλωση. Όχι, ε. Okay. Έγινε, ρε. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Εγώ. Γιώργο, λέει, για το γκολ που δέχτηκε ο Ολυμπιακός, δεν έχεις και πολύ άδικο. Εμένα έχεις δίκιο. Αλλά το ίδιο ακριβώς ο Λεάλη το έχει κάνει άλλες τρεις φορές. Πρέπει να του τραβήξουν τον αυτοί, να τον προπονήσουν σε αυτό το ελάττωμα που έχει. Μεγάλο προσωπικό του πάντως είναι τα τέτα τέτ. Παράγωγος από Καλαμάτα. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Έλα, δε. Έλα, τι γίνεται, ο Γιάννης από Βίλωνα ημέρα. Έλα, Γιάννο. Λοιπόν, έχω. Ξέρεις εσύ, κατεβάζει ο νου σου πολλά και ξέρεις να πούμε. Έχω μια απορία, ρε μάγκα μου. Έχουν βγει φάρμακα για τον καρκίνο, για το AIDS, για τη σύφυλη, για την πανούκλα, για όλα. Είναι και αυτό το τραγιαδισμό και τον αρθελινισμό και την κακία που έχουν μερικοί άνθρωποι απέναντι στη χώρα, σε ελληνικές ομάδες, δεν ξέρω και εγώ. Δεν μιλάω μόνο για τον τύπο που πήρε πριν. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Μιλάς με αφορμή τον τύπο. Με αφορμή τον τύπο μιλάω, αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Αν ήταν μόνο αυτός, θα το είχαμε κλείσει μια γυάλα και θα το βλέπανε στα μουσεία. Αλλά είναι πολλοί.
Πες μου, σε παρακαλώ, πώς θα το λύσουμε αυτό το πρόβλημα, ρε. Ο εχθρός μου εμένα, ούτε ο Μογγόλος απέναντι είναι, που σε μια μέρα τον έχω για πλάκα, οι Τούρκοι, ούτε κανένας, αυτός έχω για πλάκα. Αυτό το καρκίνο μου αρέσει. Ρε, αυτή την αρρώστια, ρε, που βγάζει ο καθένας και τη χολή, δεν ξέρω, τι να πω, ένα φάρμακο, ένα γιατρικό να βγει. Τέλος πάντων, τώρα θα πέρασε το αυτό, γιατί τρέμω να πούμε από τα νεύρα μου. Λοιπόν, πάμε για το θρύλο τώρα. Λοιπόν, ο θρύλος τώρα χτες έγινε αυτή η γκέλα με τον ποτή, απόναγε το πόδι του εκείνη τη στιγμή, στη φάση αυτή. Δεν μπορούσε να γυρίσει, να τη δώσει την μπάλα μακριά. Έγινε αυτό το πίσω έτσι και χάλασε η μανέστρα τώρα. Δεν τρέχει όμως και τίποτα. Εμένα, ξέρεις τι μου αρκεί? Ότι άλλοι έχουν το διπλάσιο μπάτζετ που αρέσμα και ξέρω εγώ να πούμε και μου κάνει τώρα εξωτερικά λες και είναι ο Μπέκενμπάουερ. Εμένα με ενδιαφέρει τώρα να πάω στην Τουρκία και θα δείξω τα αυγά μου όπως άρχισα την προηγούμενη φορά και στους άλλους κολότουρκους. Θα τα δείξω και εκεί πέρα και να σου πω και γιατί θα τα δείξω. Θα είναι και ο Μαυρούκος σε μπάρα τα πνευμόνια. Θα είναι όλοι μπροστά τρελαμένοι, αρρωστημένοι και με βούζα θα τους όλα βεντούζα μέχρι το Μάη. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Άντε, για καλά. Καλά. Μια που μίλησε ο φίλος για την Κουαδέσμα. Τον έχω δει επαντηλήμμανα έτσι. Καλός παίκτης. Είναι γρήγορος, είναι τριπλέ. Έχει όμως ένα τρομακτικό ελάττωμα. Ασόβαρος. Εντελώς ασόβαρος. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Έλα, ρε. Ελεονούση. Καλώς ο δε. Λοιπόν, ποιος ήταν, καταρχάς, αυτός ο... Ένα μπράβο στον παλικάρι που μίλησε τώρα μόλις σε σένα. Ναι. Και είπε για τη χολή που βγάζουν ορισμένοι και σε όλους τους τομείς. Γιατί και εγώ πραγματικά με πρόλαβε. Ήθελα να το πω αυτό το πράγμα, όχι για τον Ολυμπιακό, για τον ποδόσφαιρο. Εθνικά, αυτή η χώρα έχει Έλληνες μόνο στα χαρτιά. Πάρα πολλούς Έλληνες που είναι Έλληνες στα χαρτιά. Έχει αμφέλληνες πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς, πραγματικά. Εμείς που είμαστε οι πατριώτες με την έννοια πατριώτες. Πραγματικά το καταλαβαίνουμε όλοι. Και μπράβο στον παλικάρι που το είπε. Ο προηγούμενος που μίλησε, ποιος ήταν, ο Αλτζαζίρα. Ναι. Ε? Ναι. Αυτός να μου έχει κάλο. Μάλλον θα σου έλεγα ότι έχει κάλο στο μυαλό, αλλά μάλλον επάνω στον κάλο πρέπει να έχει λίγο μυαλό αυτό. Μπράβο. Γιατί αυτά που λέει, ας πούμε, ορισμένες πέφτουν από τα σύννεφα. Τι μας είπε κάτι καινούριο, δεν τα ξέραμε. Δεν ξέραμε ότι χθες η ομάδα δεν είχε επιθετικούς. Δεν ξέραμε ότι δεν έπαιζε ο Σεμπά. Δεν ξέραμε ότι ο Ασαριφάτ δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα το παλικάρι για να παίξει. Δείχνει τα στοιχεία του, τα δείχνει. Αλλά ακόμα δεν είναι στο στυλ του Ολυμπιακού. Είναι ο Ασαριφάτ του Πανιωνίου, για πες μου εσύ. Όχι, βέβαια. Έτσι. Ή είχε καλύτερα χάφ τον Πανιώνιο και δεν έχει τον Ολυμπιακό. Άλλος ο Πανιώνιος Γιώργο, άλλος ο Ολυμπιακός. Ο Ασαριφάτ θέλει παιχνίδια. Ναι, μήπως στην ομαδική δουλειά ο Πανιώνιος είναι καλύτερος τον Ολυμπιακό. Μπορεί. Σου είπα εγώ, όχι. Είπα εγώ ότι, αλλά άλλο το μέγεθος. Δεν ξέρω αν έπαιζε εχθές ο Πανιώνιος στους 16 του ΕΦΑ, εάν θα ήταν, ας πούμε, η παρουσία του όπως είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν το ξέρω. Δηλαδή, κάτω υπό το βάρος των ευθυνών. Υποθετικά δεν μπορεί να μιλήσει κανένας. Α, μπράβο. Λοιπόν, αυτό θέλω να σου πω. Εγώ λέω τώρα ότι παίζει σε μια μεγάλη ομάδα. Ο Ασαριφάντ εμένα ακόμα, έτσι. Εγώ τα βλέπω τα στοιχεία του παίχτη. Δεν είμαι καρούμπαλος, εγώ τα βλέπω τα στοιχεία. Αλλά είναι πολύ λίγος ακόμα. Θέλει πολλή δουλειά να στρώσει. Και θα σου πω το εξής. Έχεις δει τον Ασαριφάντ να μου κάνει μια επέλαση να φύγει από 2-3 παίχτες, ας πούμε, να μπει να βάλει κανένα γκολ? Γιατί έχει πάρει καμιά παλιά ποτέ. Τώρα να σου πω κάτι, κατάλαβες το Σουπατρά, την παλιά. Με σχόλια, μα έχει πάρει τις κατάλληλες παλιές. Βέβαια, δεν μου λες σε όσες έχει πάρει. Σε 5 παλιές που έχει πάρει. Όχι, δεν το έχει κάνει. Δεν το έχει κάνει. Έχεις δει κάτι εσύ? Όχι. Ούτε εγώ το έχω δει. Και δεν το έχουν δει κι άλλοι. Δεν φταίει όμως. Δεν φταίει, άκουνασαι. Δεν φταίει ο Ασαριφάτ. Εχθές η ομάδα ήταν μια ομάδα που για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο που ο Ολυμπιακός είχε 35% κατοχή, δεν ήξερα αν είναι στο Παρασκευή αυτό. Ούτε με τη Λίβερπουλ, ούτε με τη Μάντσεστερ, ούτε με τη Γιουβέντους. Είχε 35% κατοχή ο Ολυμπιακός, 65% η Μπεζίκτας. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν είχε επιθετική φυσιογνωμία εχθές. Ήταν μια ομάδα αμυντικογενής και παραφάνηκε αυτό μόλις βγήκε ο Καμπιάσο, ότι δεν μπορεί να φτιάξει επιθετικό παιχνίδι διότι δεν είχε τους παίχτες. Αν σκεφτείς τον περσινό Ολυμπιακό, πόσοι παίχτες λείπουν από μέσα. Ξέρεις που καταλήγουμε, σε ποιο συμπέρασμα?
Και νομίζω ότι έχει παραδεθεί και εσύ αυτό. Ναι. Ότι ο Ολυμπιακός σε σύγκριση με τα περασμένα χρόνια έχει μικρύνει πολύ. Βεβαίως. Έχει μικρύνει πολύ. Καμία σχέση, αλλά πρόσεξε. Δηλαδή, χθες έρχομαι από τον Ολυμπιακό και δεν μου θύμισε, ρε παιδί μου, αυτή την αύρα που είχε, αυτό το μεγαλείο που είχε. Μου θύμισε, Αστέρα Τρίπολης που έπαιξε με την Μπεσίκτας. Αυτό το λέγαμε χθες στην καφετέρια. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που ήταν υποφερτός ο Ολυμπιακός. Και λέγαμε, πού είναι, ρε παιδί μου, αυτή η επιθετικότητα. Ρε παιδί μου, ομαδίτσα θυμίζει, δηλαδή μικρή ομάδα. Πού είναι ο Ολυμπιακός που ξέραμε. Γιατί, κοίταξε να σου πω και πάλι, στο ξαναλέω ότι έγινε ο λάθος προγραμματισμός από την αρχή της χρονιάς. Τώρα δεν ψάχνουμε να κλαίμε, ξέρει, σαν τις χείρες. Και ξέρω εγώ, αυτά ταιριάζουν σε άλλες ομάδες. Ταιριάζουν, ξέρω εγώ. Ούτε εγώ ψάχνω να πω τώρα αιτίες. Εγώ μιλάω για αποτέλεσμα και συμπεράσματα. Για γεγονότα. Κατάλαβα. Η κατάληξη είναι αυτή. Ο Ολυμπιακός έχει μικρύνει αγωνιστικά πάρα πολύ. Πάρα πολύ, όπως το λες εσύ. Γιατί το έχει αποδείξει. Το έχει αποδείξει. Θέλει με τη Young Boys εδώ μέσα. Θέλει με την Αρούκο εδώ μέσα. Θέλει με τον Αποέλ εδώ μέσα. Με τη Χάποελ Περσεβέρα. Ναι, ρε παιδί μου. Συνέχεια το ίδιο στυλ, την ίδια εικόνα. Λοιπόν, αλλά εγώ θέλω να σου πω το άλλο. Αυτό είναι που λες εσύ τώρα και που σου έλεγα κι εγώ. Είναι διαπιστώσεις. Κερδίζουμε τίποτα με τις διαπιστώσεις. Ωραία, το διαπιστώσαμε να. Δηλαδή και τι έγινε από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα, να ρωτήσει τη διοίκηση. Η ομάδα. Να ρωτήσει ούτε εμένα τον εαυτό σου. Η ομάδα έχει δυνατότητες με το υλικό που έχει αυτή τη στιγμή. Έχει δυνατότητες για καλύτερα. Θέλει μία ηρεμία και να μπορέσει να κατέβει στο γήπεδο να δείξει ό,τι μπορεί να δείξει. Εγώ πιστεύω, το έχω ξαναπεί, το έχεις πει και εσύ σαν διέστηση, εγώ πιστεύω ότι έχει τα φόντα να την περάσει αυτή την ομάδα. Έγινε, δε, σε ευχαριστώ πολύ. Έλα, για χαρά, γεια. Κωνστάτης μου γράφει, Γιώργο, χθες είπατε ότι το γκολ το πρώτο του Σουάρες ήταν offside. Συμπληροφορώ ότι ο Ρουγανός πήρε την μπάλα από το Βεράτη, άρα δεν ήταν offside. Έλα, φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εδώ, για λέγε. Καταρχήν να πω χρόνια πολλά στο μεγάλο σύλλογο στον Ολυμπιακό. Έχει δίκιο, 10 Μάρτιο του 25. Μπράβο, μας έχει χαρίσει τόσες χαρές, τόσους τίτλους, χώρους και ευρωπαϊκούς. Το μόνο που μας λείπει είναι ένας ευρωπαϊκός στο ποδόσφαιρο. Είπες για το λάθος ότι απόκρουσε όλοι οι άλλοι, έκανε 2-3 αποκρούσεις. Γιατί δεν έκανε. Έκανε, ναι. Πριν κάνει το λάθος, είχαν κάνει ευκαιρία αυτή. Όχι. Τότε εσύ πώς λες ότι μπορεί να. Ο Ολυμπιακός μπορεί και να μην κέρδιζε. Εγώ σου λέω όταν δεν καταλάβει μπορεί και να κέρδιζε. Μα υποθετικά θα μιλήσω εδώ. Και εσύ υποθετικά μιλήσεις. Δεν μιλάω καθόλου υποθετικά. Εγώ είπα το γεγονός ότι ο Λεάλη ναι, μεν έκανε το λάθος, αλλά εκεί φταίει και ο Ρέτσος που τον πέρασε όλο. Σαν σταματημένο τον πέρασε ο άλλος. Ένα βιολί μετά το Μανολάι, πιάσουμε το Ρέτσο φετός. Σαν σταματημένο τον πέρασε ο άλλος. Ρε, θα με κάνει. Τον πέρασε, σταματημένο τον πέρασε. Ναι, το πέρασε. Λοιπόν, τι είπα εγώ, τι είπα διαφορετικό. Όχι, αλλά πριν και μετά έκανε και τρεις-τέσσερις επεμβάσεις. Το είπα και μάλιστα λέω δεν φάρισε, ειδικά. Μόνο που το πέρασε. Δεν είπα μόνο αυτό, αγόρι μου. Είπα ότι δεν φάρισε με αυτό που απέκρουσε πάνω στη γραμμή και στον πέμπτο γκολ. Δεν απέκρουσε μόνο, έκανε και άλλες επεμβάσεις. Βρε, αυτό ήταν το γκολ. Αυτό ήταν το γκολ το σίγουρο, στη γραμμή. Ναι, εντάξει, σίγουρα, αλλά έκανε και άλλες επεμβάσεις. Σε κάποιες κόντρες που βγήκανε, τους βγήκε ο Ρέτσος 4 φορές και τους πρόλαβε. Γιατί στην ηλικία του Ρέτσο ο Μανολάς δεν είχε φτάσει εκεί που είχε φτάσει ο Ρέτσο σήμερα. Στην ηλικία του Ρέτσο ο Μανολάς είχε φάει να πούμε έξω από τον Ολυμπιακό. Δεν σου λέω ότι είχε φάει έξω από τον Ολυμπιακό. Είναι γεγονός αυτό. Ναι, αλλά άλλο σου λέω, στη φάση αυτή, στην ηλικία αυτή δεν ήταν ο Μανολάς στο επίπεδο που είναι ο Ρέτσος τώρα. Αλλά εσύ έχεις μια εμπάθεια από τους Έλληνες να τους υποτιμάς και να τους υποβαθμίζεις. Γιατί έχω υποτιμήσει να πούμε το Μανθάτη, τον έχω υποτιμήσει. Όχι το Μανολά, το Παπασταθόπουλο. Ο Έλληνας είναι ο Μανολά, είναι Αλβανός. Έλληνας είναι. Ναι, αλλά το Μανολά και το Παπασταθόπουλο. Τον Αδούτσο, τον έχω. Όχι, τον έχω υποτιμήσει τον Παπασταθόπουλο και τον Μανολά με την έννοια ότι εδώ το συνάφι το δικό μου λέει ότι είναι η κορυφαία ιστορία στον κόσμο. Εκεί μου τη δόνει. Βρε, εκεί μου τη δόνει. Όχι, δεν είναι κορυφαία στον κόσμο. Δεν μου λες, τον είδε στον Μανολά. Τον είδε στον Μανολά. Όχι, δεν τον είδα εγώ. Πήγε να το δει και να μου πει τι έπαθε. Το Μανολά τον έχω δει στο Champions League εγώ. Γιατί χθε τι είδαμε. Τον έχω δει και στο παγκόσμιο κύπελλο το Μανολά. Το Μανολά σαν να είχε το 50% Ολυμπιακό. Τον έχω δει το Μανολά. Τον έχω δει το Μανολά και τον Ποσαδόπουλο με τα Μητσιά Φερόε. Ο Μανολά. Με τα Φερόε τον έχει δει. Ναι, τον έχω δει και με τα Φερόε. Τον έχω δει και με τα Πεκταράδε το Μανολά που του έχει αφανίσει.
το Μανολά, εγώ το, αν δεν είχε πέσει το 50% Ολυμπιακό, θα πήγαινε σε μεγάλη ομάδα. Πέντε κορυφαίε του κόσμου θα πήγαινε ο Μανολά και θα πάει. Ο Αλάρη θα κάνει ρεκόρ μεταγραφή του χρόνου, ο Γιώργη. Εκεί που έχουν φτάσει τα στόπερ. Μου λέει σταθερό, πέρσι έφαγε μια τρίπλα και την είδα τρίπλα και τώρα και η Ελλήνη. Και δεν λέω για το Κελίνη τίποτα, αλλά για το Μανολά μου το έλεγε δύο μέρε. Γιατί έχω πολύ καλή μνήμη. Πάμε παρακάτω, ξεφύγαμε. Το ξέρω ότι έχει μνήμη. Όχι, δεν ξεφύγει. Σπολαθμίζει μονίμω του Έλληνε παίκτε. Ναι, ναι, ναι. Και ξέρει τι μου πάει ένα πατέρα μια μέρα. Τι να τον ακούτε, κύριε Γιώργο, αύριο θα απολαμβάνει και το γιο μου. Τον έχει στι ακαδημίε και είναι ταλέντο μεγάλο του ατρωμή. Άμα δεν με αξίζει, θα τον υποτιμήσω. Άμα αξίζει, θα τον ανεβάσω. Γιατί δεν αξίζει ο Μανολιά και αξίζει ο Μαρκίνιο. Σοβαρά τώρα μιλά. Τι είπα χθε για τον άλλον αυτό, τον Βραζιλιάνο, τι παρή, το θυμάστε. Και, δηλαδή, για τον άλλο. Ναι, δεν αξίζει ο Μανολάς να παίζει ο Μαρκίνιος Σπάιζερμεν. Ο Μανολάς είναι. Δεν άκουσε τίποτα για τον Μαρκίνιο. Για τον Σούρμα. Για μένα είναι σπό του 10 καλύτερου. Μάλιστα, εντάξει, για σένα. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε στο Μανολάς. Τώρα ξεφύγαμε και φύγαμε από το. Ξεχάστηκα τώρα. Α, είπε, βγήκε κάποιο ακροατή και είπε ότι. Βρίσκονται Έλληνες και. Που χαίρονται που αποκλείουν τελικές ομάδες. Βγήκε κάποιος Γιάννης. Ναι. Εντάξει, ένας από τους πρώτους είσαι εσύ. Πέρσι που αποκλειστήκαμε με την Άντελεκ, την άλλη μέρα είχε σκέφια και μου βάζεις τραγούδια χαρούμενα. Μην κλείνεις. Μην ποχήσουν να ζήσει στο Πασαλιμάνι όταν έφαγε τα τρία παραδοχή του Άγιαξ. Εγώ, όχι, ναι, ποτέ εσύ. Δεν ήμουν ποτέ. Εγώ, ο φίλος Παναθηναϊκού και πανηγυρίζω όταν έλκες ομάδες. Έλα, για χαρά. Εγώ πανηγυρίζω και χαίρομαι όταν έλκες ομάδες προχωράνε. Γεια σου, Γιώργο. Μου κάνεις μια χάρη. Και εγώ σου ευχαριστώ πολύ. Μην ξαναπάς τηλέφωνο, αγόρι μου. Γιατί, για τους κακουφέτη, αλήθεια. Όχι, γιατί προκαλείς τον κόσμο. Έχω πάρει πολλά μηνύματα γι' αυτό. Έλα, φίλε. Ναι. Γεια σας. Για χαρά. Όχι, δεν περισσό. Ναι. Και για το κύριο που πήρε πριν για το Μανολά. Θέλω να ξεκινήσω. Ναι, ναι. Ο Μανολάς, πιστεύω ότι τον έχω δει στα περισσότερα παιχνίδια. Ρε παιδιά, σαν μεθυσμένος παίζει. Χάνει τους παίχτες του συνέχεια. Έχω ένα μήνυμα εδώ που λέει, τον είδα λέει και το Μανολά πρόσφατα και στο Ρώμα Νάπολη. Πρόβα για το Βέλγιο Ελλάδα έκανε ο Μέρτενς. Παίζει σαν μεθυσμένος, όπως παίζουν κάποιοι τύποι που έχουν βγει από τα μπουζούκια και έχουν πιει πέντε ποτά. Προσόντα αθλητικά έχει. Είμαι γρήγορος, έχει αλτικότητα. Αλλά είναι μυρωδιάς από μπάλα. Δεν ξέρει μπάλα. Αυτό είναι το κακό με αυτόν. Ναι. Και κάτι άλλο που θέλω να πω είναι για το γήπεδο, ας πούμε. Εγώ θέλω να πω, ωραία αντισυστημική είναι οι εξίδες. Απ' τη μία το παίζουν να πληρώσουν οι πλούσιοι κλπ. Και απ' την άλλη ζητούν από το κράτος. Να κάνει γήπεδο στο Μπλούζο τον Τίγρη. Δεν ξέρω. Να ξέρουν ότι για αυτά που περνάει ο κόσμος, τα 5-6 άτομα που έχουν τις ομάδες έχουν και τα λεφτά του κόσμου. Και εμείς δεν έχουμε ούτε ένα ευρώ. Αυτό να ξέρουν. Και Μελσανής, Βαρινό, Γιάννης, Κόκαλης, αυτοί έχουν τα λεφτά. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ πολύ. Για καλά, φίλε. Πάμε γρήγορα στον επόμενο. Όχι. Πάμε γρήγορα, μπράβο, μεγαλοκράτη. Πάμε γρήγορα σε ειδήσεις και σε λίγα λεπτά πάλι μαζί. 874 μου γράφει, κύριε Γεωργίου, στον εγκέφαλο έχουμε θεά και λευκή ουσία. Κάποιοι όμως έχουν ερυθρά και λευκή ουσία. Μακάρι να ιαθούν. Έλα, φίλε μου. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι σαν ακροτές που συμμετέχουμε στο πρόγραμμα το δικό σου, θα πρέπει να δείχνουμε σεβασμό ένας στις απόψεις του άλλου και γενικά να δείχνουμε σεβασμό σε όλες τις ομάδες. Ο καθένας υποστηρίζει τη δικιά του. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ, υποστηρίζω τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χάρηκα χθες να δω μια ελληνική ομάδα να παίζει. Όπως και όλοι οι φίλαθλοι βλέπουν την ελληνική ομάδα που παίζει και που έπαιξε με την πρωταθλήτρια Τουρκίας. Και ήθελα να ανατρέψω τη σκέψη μας και να πω, και ποια είναι η Μπεσίκτας? Η Μπεσίκτας είναι μια ομάδα που είναι στην Κωνσταντινούπολη, η οποία έχει 20 εκατομμύρια πληθυσμό. Και η Τουρκία έχει 60 εκατομμύρια και πάει προς 70. Με πολύ μεγαλύτερη οικονομική δύναμη από εμάς. Τι έχουν κάνει στο ποδόσφαιρο αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί? Έτσι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει τα προβλήματά του κλπ. Αλλά... Κοίταξε. Εμείς έχουμε πάρει το Euro. Ναι. Αυτοί έχουν φτάσει στο Μουντιάλ του 2000. Στο νούμερο 3. Στην τρία θέση. Και έχει πάρει και η Γαλατασαράι το UEFA. Το UEFA. Αυτό είναι καλό.
Αυτά έχουν κάνει, δεν φύγει. Μάλιστα, ωραία. Αλλά ήθελα να πω ότι υπάρχουν και πολλές άλλες χώρες οι οποίες είχαν, όπως έχουμε ξαναζητήσει και άλλες φορές, σχολές, όπως η Σερβία, όπως η Ουγγαρία κλπ. Η οποία, για να μην πούμε για την Ολλανδία που την ψάχνεις να τη βρεις τώρα με το κιάλι, έτσι, που με μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά κατορθώματα στο παρελθόν από εμάς, τώρα δεν μπορείς να τις βρεις. Έτσι. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι πράγματι υπήρχε μια ατυχία χθες στον Ολυμπιακό, έγινε αυτή η φάση και έφαγε ένα γκολ. Δεν έβλεπα να καίγονται οι Τούρκοι να βάλουν γκολ κλπ. Δηλαδή, βλέποντας και κάνοντας ήταν, δεν έβλεπα εγώ ότι θα μπορούσαν να κάνουν κάποιο μεγάλο πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Έτσι φάνηκε το παιχνίδι. Τώρα, αυτό είναι και τύχη. Στο ποδόσφαιρο μπήκε αυτό το γκολ, ο άνθρωπος αυτός το βάλε. Θα μπορούσε να μην το βάλει. Το βάλε όμως, μπράβο του, ο Τούρκος. Ο μαύρος αυτός που το βάλε το γκολ. Ναι. Δεν το ξέρω το παίχτη. Έτσι. Και κάτι άλλο να πούμε. Ο Ολυμπιακός νομίζω έχει τον Καρεμπέ σε μια θέση, ας πούμε, που είναι στο σκάουτινγκ, κάτι είναι. Ναι, λοιπόν. Θα περίμενε κάποιος μεγαλύτερη ποιότητα. Αγαπητέ μου φίλε Καρεμπέ, τι κάνεις εσύ για τον Ολυμπιακό? Δεν πληρώνει ο Καρεμπέ. Είναι αμυστή η θέση του. Όχι, δεν πληρώνει τις μεταγραφές ο Καρεμπέ. Δεν συμμετέχει. Δεν κατάλαβες τίποτα. Δεν πληρώνει ο Ολυμπιακός τον παίχτη που θα έρθει, τον πληρώνει άλλος. Μάλιστα. Κατάλαβες εδώ? Ναι. Άμπρα. Ωραία. Το ζήτημα είναι το εξής όμως, ότι ας πούμε ότι θέλει κάποιος να φέρει και έναν προπονητή μεγάλο στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να έρθει ο προπονητής ο μεγάλος στην Ελλάδα. Δεν έρχεται. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν έρχεται. Και στην Τουρκία δεν θα πάει. Θέλει να πάει σε μια ποδοσφαιρικά ανεπτυγμένη χώρα που το όνομά του θα φιγουράρει σε διάφορες αθλητικές εφημερίδες ανά την Ευρώπη κλπ. Εδώ μας θεωρούν περιθωριακή χώρα ποδοσφαιρικά, όπως και στην Τουρκία και σε όλες αυτές τις μικρότερες χώρες, έτσι. Δεν μπορεί να κάνει κάποιος όνομα εδώ. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Άρα λοιπόν είναι καλό και αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός, να το κάνουν και όλες οι ομάδες, να αρχίσουν σιγά σιγά να αναδεικνύουν κάποιους Έλληνες παίκτες. Δεν είπαμε όλη την Ακαδημία, έτσι. Αυτό αυτή... αναγκαστικά θα γίνει, διότι από ναι. Του χρόνου θα παίζουν υποχρεωτικά οι Έλληνες. Και είναι και καλό και για την εθνική ομάδα και για την Ελλάδα. Βεβαίως. Γιατί άμα δεν πάρουν παιχνίδια στα πόδια τους, ποτέ δεν θα γίνουν κάποιοι παίκτες αξίας, έτσι δεν είναι? Και φαίνεται ότι μικρότερες ομάδες, όπως ο Πανιώνιος, έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο ο Πανιώνιος, είναι τα Γιάννενα, είναι ο Πανετολικός. Υπάρχει, ήταν ο Αστέρας, τώρα έχει πέσει, δεν ξέρω γιατί έχει πέσει τόσο πολύ. Αλλά ήταν πολύ καλές ομάδες που χρησιμοποιούσαν και Έλληνες παίχτες και τέλος πάντων προόδευσαν στο ποδόσφαιρο και είναι μέσα στην πεντάδα εξάρτητου του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αλλά πιστεύω ότι αν ο καθένας. Και ήθελα εγώ να υποστηρίξω έναν άλλον συνομιλητή μας, τον Αλτζαζίρα, έτσι. Ο άνθρωπος όποτε μιλάει κάνει μια πολύ εμπεριστατωμένη ανάλυση. Θα έλεγα ότι είναι τόσο καλός αναλυτής που πλησιάζει και εσένα. Λοιπόν, ας δείξουμε κάποιο σεβασμό. Και το λέω εγώ, δεν θέλω να πάρει ο Αλτζαζίρα να μιλήσει. Εγώ το λέω. Τον ακούμε, τον σεβόμαστε, χαιρόμαστε να ακούμε τα σχόλιά του. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε. Γεια σου. Για χαρά, για χαρά. Έλα. Έλα, γεια σου Γιώργη. Γεια, ρε. Τι έγινε? Καλά, εσύ? Εντάξει, ξεκίνησαν κάποιοι. Το ξεκίνησε και εσύ. Δεν μου άρεσε αυτό με το Ρέτσο που είπε. Αποδείχθηκε χθες ότι ο Μπέντο. Πρώτα απ' όλα, εσύ ξεκινάς με τη διοίκηση. Πάντα. Η διοίκηση φταίει. Όλα αυτά η διοίκηση τι τα είπε από την αρχή της χρονιάς, ποια έχουν γίνει τα λάθη, ποια είναι τα λάθη. Αποδείχθηκε χθες ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Μπέντο, έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Ο Σεμπά χρειαζόταν χθες. Πόσα παιχνίδια έχει παίξει ο Σεμπά συνεχόμενα και τον έκαψε. Δεν είχε χάσει κανένα μάτς. Ποιος? Ο Σεμπά. Ναι, μπράβο. Ο Φορτούνης, άσε που... Είχε χάσει μάτς. Άσε που και εγώ το Φορτούνη, επιλόγω ότι δεν μαρκάρει πολύ, αλλά εντάξει. Παίζει συνεχόμενα παιχνίδια. Τους έκαψε τους παίχτες, τους έχει κάψει όλους. Λοιπόν, ήρθε μια ομάδα η οποία έχει 150 εκατομμύρια μπάτζετ. Ο Ολυμπιακός, αν είπες ο Βούζας, έκατσε πίσω από την μπάλα. Και καλά έκανε χτες. Έκατσε, γιατί υπήρχαν... Ήθελε να φυλάξει τον κόλο του. Έτσι, υπήρχαν και απώλειες. Πρώτα απ' όλα έπαιξε με δύο, έπαιξε ο Ολυμπιακός. Χρόνια του πολλά κιόλας. Για σήμερα
για τους εφιάλτες που βλέπουν 92 χρόνια οι αντίπαλοι του, οι ανύπαρκτοι, στιγμές της βόξας χαρές δικές μας, φρύλε. Λοιπόν, και βλέπεις τώρα ότι παίζει ο Μαλφάτης δεξιά και ο Ελιονούση που βάλε τον γκολ στο Παναθηναϊκό, πώς το λένε αυτόν. Ναι, ο Ελιονούση. Και αυτός σκασμένος. Το παιδί έπεσε κάτω στο τέλος, έπεσε κάτω, δεν μπορούσε άλλο. Και βλέπεις ότι μπαίνει ένας Καμπιάσο μέσα, θα μπει και ο Τσόρι τώρα την Κυριακή, και μπαίνει ο Καμπιάσο, ο οποίος είναι, δηλαδή, παροπλισμένοι παίχτες. Οι παίχτες δεν είχαν, δηλαδή, ούτε προπονήσεις, πώς να σου το πω. Δηλαδή, τα 60 λεπτά που έβγαλε, μπορούσε να τα κάνει 75, λέμε τώρα. Δηλαδή, σε καλύτερη... Έβλεπες ότι αυτή στο δεύτερο ημίχρονο μετά τον γκολ, άσε που σε 22 μπορούσε να βγάλει και δεύτερη κίτρινη στον Άλυνα, αν βγει στη φάση που τσιμπάει ο Μαλφάτης, ο Πιτσιρικάς και του τυχώνει, δεύτερη κίτρινη κάρτα. Τέλος, φαντάσου και το αυτό. Έχεις δει εσύ καμιά ομάδα που λες ότι έχει μικρύνει ο Ολυμπιακός, εκεί τσαντίστηκα εγώ. Άσε τους άλλους. Γιατί τσαντίστηκε, γιατί. Λέω ότι έχει μικρύνει ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Εσύ δεν το βλέπεις ότι αγωνιστικά έχει μικρύνει. Φέτος έχει προβλήματα ο Ολυμπιακός. Δεν βλέπεις ότι αγωνιστικά έχει μικρύνει. Έχει μικρύνει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια, είπες. Πέρσι δεν ήταν που έχασε 0-3. Δεν είπα τα τελευταία. Λέω, δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση με τα τελευταία χρόνια, είπα. Πέρσι ήταν, δεν μείναμε έξω από τους 16 στο Champions League από το... Εγώ είπα ότι ο Ολυμπιακός φέτος έχει μικρύνει, αυτό είπα. Και δεν υπάρχει σύγκριση με τα περασμένα χρόνια. Δεν έχει την άβρα των περασμένων χρόνων. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει προβλήματα φέτος, αποδείχθηκε... Γιατί λοιπόν να τσαντιστείς? Εγώ πρώτα απ' όλα... Επειδή το είπα. Για τη διοίκηση λες συνέχεια αυτό, δεν λες τίποτα άλλο. Γιατί δεν λες για τους άλλους που λέγανε από την αρχή της χρονιάς που δεν θα αντέχανε. Μιλάμε τώρα. Γιατί άλλοι δεν υπάρχει εσύ. Μπράβο, ανύπαρκτη. Φεβρουάριο συνεχίζουμε. Μάρτιο συνεχίζουμε στην Ευρώπη. Και ποια ομάδα θα μπορούσε να αντέξει τώρα να παίζει Πέμπτη Κυριακή συνέχεια και μου βγαίνει τώρα, θα πάμε τώρα στην Τουρκία. Καλά και είναι και το μεθαυριανό παιχνίδι, που είναι πολύ δύσκολο. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει πολλές απώλειες αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, με τον Ατρόμητο. Και θα πάμε τώρα στην Μπεσίκτας. Πάλι δεν θα παίξουν σε μπα και λοιπά κάποιοι παίχτες. Μακάρι να πούμε ό,τι μπορεί να κάνει. Και θα παίξουμε μετά με τον Παναθηναϊκό, θα γυρίσουμε από Τουρκία και θα παίξουμε στο... Και θα μου βγει ο Bill by Taxi να μου πει «Ω, σε γλέντισα και σε έκανα». Πού ρε Bill by Taxi, που σας έχουμε κάνει γιο-γιο όλους, να πούμε. Ίσως εφιάλτες βλέπετε. Εντάξει, κάνουμε... Να, δηλαδή, και δεν έχασε και ο Ολυμπιακός χθες. Μετά το 54 το Καραϊσκάκι ήταν όπως έπρεπε να ήταν, όπως πάντα, και στα ντέρμπι τα τρία που έπαιξε φέτος και στα ευρωπαϊκά, δηλαδή, εντάξει, άλλο να παίζει Europa και άλλο να παίζει Champions League σίγουρα, αλλά δεν πάει ο Ολυμπιακός να συνεχίζει και θα είναι ο εφιάλτης μας συνέχεια αυτό και χρόνια πολλά για τον Ολυμπιακό σαν σήμερα και να βγουν και τον μπασκετάκι το βράδυ, μακάρι να πάνε καλά τα παιδιά. Ευρωπαϊκά στο βόλεϊ, ευρωπαϊκά στο πόλο, στο βόλεϊ γυναικών τώρα. Το πήρε. Αυτή η γιώτα, πώς τη λένε η γιώτα, τη ξανθιά, την έχεις δει αυτή? Τι έχω δει φωτογραφία. Πω, τι είναι αυτή. Τι θα πάμε ημιτελικά τώρα, άμα. Όχι, πήγαμε ημιτελικά. Μακάρι να πάρει και στο βόλεϊ και οι γυναίκες ένα ευρωπαϊκό. 12-13 ευρωπαϊκούς τίτλους. Παντού. Να σου πω κάτι. Σαν σήμερα. Να σου πω κάτι. Ναι, πες μου. Πολλοί μιλάνε για τον Κουντούρι. Εγώ ναι. Για τον Κουντούρι, το οποίο δεν ξέρω. Εγώ το ξέρω χρόνια. Άφησε με να μιλήσω. Εγώ για τον Κουντούρι δεν έχω να πω. Ναι. Ότι με αυτό που ασχολείται είναι πολύ πετυχημένος, πολύ οργανωτικός. Ναι. Ειδικά στο πόλο, γιατί ξέρω τον προπονητή, τον Βλάχο, και μου έχει μιλήσει. Ναι, στον πόλο μιλάω ειδικά στο. Έχει πάρει και στους άντρες ευρωπαϊκά Ολυμπιακός. Λοιπόν, εγώ ξέρω να πω ότι ο Κουντούρης είναι πολύ οργανωτικός και πολύ πετυχημένος σε αυτό που ασχολείται. Α, είναι μέσα από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού, ήταν ο παδός του Ολυμπιακού και είναι ο παδός. Δεν έχει σημασία μου, ήταν ο παδός του Ολυμπιακού, μωρέ, δεν θέμα χαρακτήρα. Μα είναι και τώρα. Δηλαδή, αν βάλουν εσένα που σου παδός του Ολυμπιακού, θα κάνει τα ίδια. Μπράβο, αυτό. Ο Ολυμπιακός χρώσταγε, ξέρεις πόσα εκατομμύρια χρώσταγε στον Εραστέχνη. Πού είναι ο τίγρης ο δικός σου από εκεί
Δεν το λέω δικό σου, το λέω λόγω Θωμά. Ναι, 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 ναι. Γιατί δεν βάζει πέντε φράγκα που το παίρνει μέχρι και στο handball. Το ΙΕΚ ψινή θα το πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Δεν ΙΕΚ δεν έχει κολλήσει η πλάκα του. Αυτό σου λέω. Έγινε, γιατί δεν πέντε φράγκα με το λεφτά. Σε ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά για το δικό μας φέτος σήμερα. Γεια σου, Γιώργη. Έλα, φίλε μου. Έλα, Γιώργο. Καλώ τον Τσασούλο. Τι κάνει. Εδώ. Σε πήρα λίγο να σε ηρεμήσω, ρε. Μην τσιμπάτρε με αυτού του περίεργου. Σου έχω πει κι εγώ ότι είχα διαρκεία στο Ολυμπιακό. Θα το απαντήσω και αυτού που έλεγε για τη διοίκηση και το σκίσα. Μα λέει αυτό που βγαίνει και λέει γιατί τα βάζουμε με τη διοίκηση. Τα βάζουμε με τη διοίκηση. Γιατί έχουμε απαιτήσει. Να μα πει προχτέ τον ισολογισμό που βγήκανε και είπανε πόσο έχουν μειωθεί τα διαρκεία στον Ολυμπιακό. Ξέρουνε πόσο και γιατί. Ας βγει κάποιος και να μας πει. Γιατί έχω απαιτήσεις εγώ από το αφεντικό. Έχω απαιτήσεις. Δεν μπορείς να έχεις τον Μέλμπεργκ π.χ. λέω και να φέρνεις αυτά τα λιμά. Και αυτός ο κύριος που σου μίλαγε ο Γιώργος, πώς τον λες, δεν έχει δει μπάλα όταν βλέπαμε εμείς Γιώργο. Δεν έχει δει Μπαλόπουλο. Δεν έχει δει Σκρέκη. Δεν έχει δει Παπουλίδη. Ξέρεις που εκνευρίστηκα εγώ. Τι να μου πει τώρα. Ξέρεις που εκνευρίστηκα εγώ. Όταν μου είπε, άκουσε με, άκουσε με. Είναι ενός ύψους. Είναι τον Παπασταθόπουλο. Αλλά δεν είναι αυτοί. Ρε Γιώργο, τώρα τι συζητάμε. Και με συγχωρείς, αυτοί οι παίκτες που ανέφερα, Μπαλόπουλο, Σκρέκη, Παπουλίδη, με ποιους παίζανε, ρε Γιώργο, αντιπάλους, θυμάσαι. Με ποιους παίζανε. Παίζανε αντίπαλοι με Ουσέμπιο. Παίζανε με Κολούνα Πορτογαλία. Που τρίβαμε τα μάτια μας και τους βάλαμε 4 γκολ. Τι να μας πούνε τώρα. Άκουσα εγώ και εκνευρίστηκα με τον Γιώργο. Για ποιο λόγο. Όταν μου είπε ότι όταν ο Ολυμπιακός έχασε από την Άντερλεχτ, εγώ χάρηκα πολύ και όταν του είπα πώς το καταλάβεις αυτό, μου λέει ήσουν πολύ ευδιάθετος στην εκπομπή. Και λέω είμαι αυτό. Ευδιάθετος λέει. Και λέω είμαι αυτό. Είναι τρομερό αυτό πράγμα. Εγώ θέλω να συγχαρώ Γιώργο μου το φίλαδρο που πήρε πριν 3 φίλαδροι ήταν. Αυτόν τον Παοξή, ο οποίος μίλησε ότι πάρα πολύ ωραία και είπε ότι πρέπει να σεβόμαστε τις απόψεις όλων μεταξύ μας. Δεν είναι ύφος αυτό που σου μιλάει ο συγκεκριμένος κύριος και πρέπει να σου ζητήσει συγγνώμη. Σε προκαλώ, με προκαλείς, με κάνει. Δεν τον κάνει μια συζήτηση φιλική. Τι να μην πάω πιο πίσω. Τι να μιλήσουμε για Μάκη Σεντελίδη, στον Ηρακλή, για Ζαχαρία Χαλιαμπάλια. Τι να μας πουν αυτοί ούτε στον ύπνο τους. Δεν τους έχουν δει. Και μου λένε τώρα για τα. Ο άλλος παρεξηγήθηκε. Επειδή είπα πως ο Ολυμπιακός φέτος έχει μικρίνει. Κάτι που το παραδέχεται και ο ίδιος. Αλλά δεν θέλει να τα ακούει δημόσια. Δεν θέλει να τα ακούει. Ξέρεις ότι η ομάδα είμαι. Την Κυριακή θα φάμε 4 στο λέω. Ατρόμητο σήμα. Αλλά έχω και από το γιο μου Ολυμπιακού. Το έχω σκίσει στο διάρκεια. Έχω απαιτήσεις από τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, όταν με πικραίνεις εμένα, δεν σε θέλω ρε φίλε. Γιατί έχω δει ότι έχει κάνει καλύτερες μεταγραφές, καλύτερους παίκτες, περισσότερες απαιτήσεις. Πήγαινε στο γήπεδο και έλεγε Ολυμπιακός θα κερδίσει. Εχθές πας και τρέμεις. Ή παλαιότερα. Δεν θα τα ξεχάσουμε αυτά. Έγινε ρε, σε ευχαριστώ. Να σε καλά, μη στεναχωριέσαι, ρε. Για καλά, για καλά. Έλα, φίλε. Γεια σου, Γιώργο. Για καλά, φίλε μου. Ναι. Μ' ακούς. Κάνει διακοπές, για να προσπάθησε. Μ' ακούς τώρα. Τώρα, ναι. Λοιπόν, συμφωνώ μαζί σου όπως έκανες, όπως είπε για την Μπαρτσελόνα, στην εκπομπή όπως μπήκες. Ακριβώς όπως τα λες και εγώ συμφωνώ. Θα συμπληρώσω ότι αν έπαιζε και καλύτερο ποδόσφαιρο η Μπαρτσελόνα, όπως την εποχή με το Τσίκι Τσίκι, θα είχε αφήσει τους Γάλλους και με 10 παίκτες η διαιτησία. Τα πέναλτι για μένα ήταν πέναλτι. Εγώ μπορεί να είναι και κανένα τρίτο. Απλά δεν παίζει ωραίο ποδόσφαιρο η Μπαρτσελόνα. Γι' αυτό ήταν πάνω. Μ' ακούς? Ναι, ναι. Γιατί κάτι ακούω από την γραμμή. Όχι, ακούω. Λοιπόν, γι' αυτό και έπαιζε σε λεπτό σκηνή απάνω η Μπαρτσελόνα, αν πέρναγε ή δεν πέρναγε. Γιατί δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο, δεν παίζει το ποδόσφαιρο που έπαιζε παλιά, που ήταν σίγουρο. Προσπαθούσε με βουτιές. Ωστόσο όμως, θα μπορούσε να είχαν μείνει και με 10 παίκτες η Πάρις Εδέρμεν. Δεν το συζητάω, έτσι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, διαρκώς δεν είναι Εθνική Ελλάδος. Έτσι. Δεν είναι Εθνική Ελλάδος, δεν θα πάμε Ολυμπιακός όλοι. Δεν το συζητάμε. Ο Ολυμπιακός έχει κατέβει πολλές σκάλες. Από εδώ και πέρα όλες οι ελληνικές ομάδες το 16 του Europa θα είναι σαν να πηγαίνεις στο τελικό του Champions League. Εγώ με αυτά που βλέπω. Δηλαδή λένε τώρα ότι η Manchester είναι δρόμος το Europa League για να βγει στο Champions League. Ναι. Με προσέγγιση, δηλαδή σου λέει είναι πιο δύσκολο να μπω στην τετράδα της Αγγλίας
από το να πάρω το Champions League, από το να πάρω το Europa League, το UEFA. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνουμε, βλέπουμε Λιόν, βλέπουμε Ρώμα, η Μπεσίκτας δεν έχει 150 εκατομμύρια, έχει 100, 170 εκατομμύρια έχει Λιόν. Έτσι, ο Ολυμπιακός από εδώ και πέρα θα χαίρεται που θα πηγαίνει στους 16 του Europa. Θα είναι ό,τι πιο ψηλά μπορούμε να πάμε. Το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι για κλάματα οικονομικά. Και ο άλλος είπε, το άλλο το τρομερό που άκουσα και κλείνω, Γιώργο, καλά σου είπε ο άλλος ότι θα πει για το γιο του. Ναι, μου είπε, μου είπε ότι έχει ένα γιο να πούμε και ότι κάποια στιγμή θα υποτιμήσω για το γιο του. Ναι, και τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή εμείς με τους γιους Ολωνών? Θα πρέπει να τραγουδάμε δηλαδή τα ονόματά τους? Δεν κατάλαβα. Τι μυστήρια τρένα είναι αυτή, ρε Γιώργο? Έλα, θα τα πούμε. Για χαρά, για χαρά. Έλα. Ναι, κύριε Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι θλιβερή η όλη συγκυρία. Κύριε καθηγητά, εσείς? Ναι, εγώ είμαι. Έλα. Είναι θλιβερή. Εγώ ήθελα να βγω προχθές Τετάρτη, αλλά με πρόλαβε ο Κάπηλος Υδροπεπώνων. Με πρόλαβε, γιατί τον προεκάλεσε κάποιος άλλος, ο φίλος ο άλλος, ο Γιώργος, ο Παοκίδης, ο οποίος χαίρεται χωρίς ακόμα να κερδίσει κάτι. Ο Παοκτέρος πάντων, να τον αφήσουμε, είναι τόσο αφελής, κρίμα το παιδί και καλό παιδί. Λοιπόν, και δεν πρόλαβα, γιατί ήταν και η μέρα των γυναικών. Δεν με ενδιαφέρουν οι διάφορες επέτειοι, αλλά ειδικά η μέρα των γυναικών είναι σημαντική. Όλα τα φασιστόμουτρα υποτιμούνται το άλλο φύλλο και δεν γνωρίζουν πάρα πολύ ότι και πίσω από μεγάλους και διακριθέντας άντρες πάντοτε είναι γυναίκες. Γι' αυτό και δεν υπάρχει καμία που να τηλεφωνεί πλέον. Πού να τηλεφωνεί, κύριε Γιώργο μου? Πού να τηλεφωνεί? Σε ένα μείγμα φασισμού και Ολυμπιακού, γιατί αυτοί όλοι τέτοιοι είναι. Και δεν το κάνω διότι αισθάνομαι δικαιωμένος. Πριν από 5 μήνες, γιατί έχω. Μισό λεπτό, ξεχώρισε κάτι. Ναι. Όταν είπε ένα μείγμα φασισμού και Ολυμπιακού. Ναι, είναι μείγμα, κύριε Γιώργο. Μισό λεπτό. Ναι. Εννοείς ότι ο Ολυμπιακός είναι φασισμός? Όχι όλοι, αλλά πάρα πολλοί. Ο κύριος. Αυτός ο τύπος που βγαίνει. Ποιος έχει το θράσος να δείξει τέτοια εριστικότητα, εμπάθεια? Αυτός δείχνει εμπάθεια. Για να αποδείξω ότι εγώ δεν έχω την εμπάθεια που μου καταλογίζουν πολλοί, την έχω. Αλλά δεν εξαρτώμαι από αυτήν, ούτε στα λόγια μου, ούτε στις πράξεις μου. Θέλω να σας τονίσω, προσέξτε, μ' ακούτε, κύριε Γιώργο? Ναι, ναι. Ναι, ότι όταν ο κάπτεν ήταν, τον είχατε πει και μανία, είναι χρόνια και λοιπά, γνωστός και χρυσαυγίτης και Ολυμπιακός, να μην τα λέμε, ο Δαλματάς. Εγώ ήμουν εκείνος ο οποίος είπα να μην βγαίνω εγώ, να βγει αυτός, γιατί? Γιατί δεν ήθελα ποτέ, του λέγατε να πούμε από την αρχή, δεν σε βγάζω, δεν σε δέχομαι. Εγώ το έκανα αυτό. Καταλάβατε, γιατί το έκανα, έχει κανένα συμφέρον? Απολύτως κανένα, για λόγους που θέλουν να βγαίνουν όλοι. Όλοι να ακούγονται και κανείς να μην είναι εκείνος ο οποίος να μην μπορεί να βγει. Αλλά εσείς, προ 5 μήνων, όταν μίλησα για τη θύελα που επήρχε το, δυστυχώς το να αισθάνομαι δικαιωμένος είναι πάρα πολύ οδυνηρό. Αυτός ο τύπος. Ο Κάπηλος Υδροπεπών, Υδροπεπών είναι το καρπούζι, Βάσερμελόν, Watermelon. Οι Γάλλοι μόνο το λένε παστέκ. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι ο Ποροπόλης Παντοπόλης κλπ. Και αν θέλει, θα βγάλω, γιατί τώρα όλα τα βγάζουμε σε κασέτες. Έχουν βγει εκοπήλους οι οποίοι μου λένε: θέλετε αυτό, θέλετε, και δεν θέλω. Τι να βγάλω. Και αρχές Σεπτεμβρίου που ξεκίνησε, βράδυ είναι λίγο. Έκανε μία σε εσάς μία εμφάνιση φοβερή. Τότε είχαν φοβηθεί ορισμένοι Ολυμπιακοί ότι αλλάζει η ΕΠΟ, αλλάζουν πώς θα τα λέτε, τα κόσια, πώς θα λέτε εσείς. Αλλάζουν αυτά και συνεπώς πάει, χαθήκαμε. Κινδυνεύουμε να χάσουμε το πρώτα. Έτσι φοβήθηκαν. Και βγήκε να κάνει μία τέτοια εμφάνιση. Δηλαδή να λέει, κύριε Γιώργο μου, προσέξτε, να λέει ότι όλοι είναι κάτες και όλοι είναι κατάκια. Και ότι ο Ολυμπιακός είτε έτσι είτε αλλιώς θα το παίρνει. Εκεί δηλαδή βλέπει κανείς. Αυτός είναι ο άνθρωπος, όχι μόνο εμπαθής, αλλά αυτός είναι ειδικός provocator, agitator. Agitator είναι ο ταραχοποιός, είναι ο εριστικός. Υπάρχει μεγαλύτερη εριστική. Ξεπέρασε των σοφιστών των αρχαίων, του Πρωταγόρα, του Γοργία, του Υπία, του Προδίκου, να μην πω κι άλλους, γιατί πολλοί άλλοι. Την εριστικότητα.
Σου λέει είσαι εμπαθής, δεν είπατε τίποτα. Απλώς του είπαν να πει, να σας πει λίγο, επειδή υπέστητε αυτά που υπέστητε, ο ασεβέστατος, ο ασεβέστατος, δεν λογαριάζει τίποτα ιερό θεώσιο. Απλώς σας λέει ένα ευχαριστώ πολύ και όσοι πάντα. Παρακολουθώ κάθε φορά και το αυτό που γίνεται, προσέξτε, την πρώτη πρόχθες που βγήκε, σας είπε για το, γιατί ήρωνε, γιατί είπες για τον Καραπαπάρ. Την προπερασμένη φορά σας είπε γιατί είπες για τον Θοδωρίδη. Εν μεταξύ ο Θοδωρίδης, όπως τα ξέρετε, θυμόστε, εγώ δεν αναγνώριζα τη φωνή του. Κανενός. Είχε βγει μόνος του μια μέρα. Ο Θοδωρίδης, χωρίς να πει το όνομά του, αν θυμόσατε πέρυσι, πρόπερσι, πότε ήταν. Τέλος πάντων, με αυτή την αίσια σύμπτωση, έχουμε δύο χρόνια που ανεχόμεθα όλοι αυτόν τον τύπο. Είναι δύο χρόνια, κύριε Γιώργο. Σας προειδοποίησα από την αρχή. Δεν αισθάνομαι δικαιωμένος, γιατί αν αισθανθώ δικαιωμένος είναι άθλιο. Σας είπα για κατάπεθερα. Σας είπα αστειευόμενος ότι είναι ο Ρος Πάνθιρ που τρέλανε το αφεντικό, για όσους έχουν δει τα έργα με τον Πίτερ Σέλερ και τον Χέρμπερτ Λομ. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Ο Πίτερ Σέλερ υπεδίεται ένα μπούφο. Αυτός είναι λελογισμένος στα πάντα, εφόσον δεν συμφωνεί. Γιατί συνεχίζει, προσέξτε κύριε Γιώργο μου. Εγώ σε ορισμένα πράγματα της μουσικής δικά σας κλπ. Μπορεί να μην συμφωνώ. Θα βγω και θα πω ότι μη βάζεις αυτή, βάζει αυτή. Ή επιτέλους ξέρετε ότι στο ποδόσφαιρο είμαι με τη Γερμανία, το ξέρετε. Θα μπορούσα τέσσερα χρόνια, μ' ακούτε κύριε Γιώργο. Μ' ακούτε. Ναι. Τέσσερα χρόνια να βγαίνω και να λέω, κύριε Γιώργο μου, είμαι παγκόσμιο πρωταθλητής, είμαστε παγκόσμιο, δεν θα με ανασκολοποιήσατε, δεν θα με αποκλείατε. Και καλύτερα με δούμε χρόνο. Ναι, ένα λεπτό θέλω να πω γιατί η παθητικότητα σας, συγχωρείτε, απέναντι σε αυτούς τους τύπους και τον Δημήτρη, γιατί για τον Δημήτρη μου κάνατε εμένα την επίπληξη. Τον Δημήτρη, ο οποίος έχει, εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι προβλήματα είχε, αλλά και αυτός είναι ο ανιαρός. Έχει γίνει μια κατάσταση ορισμένη. Καλή Ολυμπιακή, όπως είναι από τη Στουτγάρδη ο κύριος ο Άγγελος. Δεν ξέρω αν είναι και καλά ο άνθρωπος, αν είναι καλά τι μας ακούει. Μην πλατιάζεις. Δεν πλατιάζω, αλλά εγώ θέλω να πω άλλα πράγματα σήμερα. Και πολλές φορές. Ας το τα λες άλλη μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ένα θα σου πω μόνο. Από τον αυτή μπαίνει, απ' τ' άλλο βγαίνει. Για αυτούς ναι. Για αυτούς λέω. Για εσάς και για το σταθμό θέλω να πιστεύω και να ελπίζω πως όχι. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Πειράχτηκε ο Γιώργος προηγουμένως. Όχι ο Γιώργος, ο Δημήτρης νομίζω. Το Δημήτρη το λέει, δεν θυμάμαι. Που αποδειγμένα έχω εκδηλώσει για αυτόν τη συμπάθειά μου. Αποδειγμένα στο παρελθόν έχω εκδηλώσει και δημόσια τη συμπάθειά μου. Πειράχτηκε επειδή είπα ότι φέτος ο Ολυμπιακός αγωνιστικά έχει μικρύνει. Παρόλο που και ο ίδιος το έχει παραδεχτεί αυτό. Κι όμως πειράχτηκε και το είπε καλά. Πειράχτηκα, μου είπε, πειράχτηκα. Και εγώ ρωτάω, πόσες φορές έχω πει τον Παναθηναϊκό ανύπαρκτο και ότι αυτή η ομάδα δεν έχει γιατριά. Πόσες φορές έχω πει αυτό. Έχει βγει κανένας Παναθηναϊκός να μου πει πειράχτηκα ρε Γεωργίου που είμαι στον Παναθηναϊκό ανύπαρκτο. Έχει βγει κανένας Παναθηναϊκός να μου πει αυτό. Κοντά μας και σήμερα, Κοσμοτέ. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Για χαρά. Προκαλεί τον κόσμο, προκαλεί τον κόσμο. Έχω πάρει πολλά μηνύματα γι' αυτό. Έλα φίλε. Ναι. Γεια σας. Γεια χαρά. Κώστα θα μου περισσώ. Ναι. Και για το κύριο που πήρε πριν για το Μανολά. Θέλω να ξεκινήσω. Ναι, ναι. Ο Μανολάς πιστεύω ότι τον έχω δει στα περισσότερα παιχνίδια. Ρε παιδιά, σαν μεθυσμένος παίζει. Χάνει τους παίχτες του συνέχεια. Έχω ένα μήνυμα εδώ που λέει. Τον είδα λέει και το Μανολά πρόσφατα και στο Ρώμα Νάπολη. Πρόβα για το Βέλγιο Ελλάδα έκανε ο Μέρτενς.
Παίζει σαν μεθυσμένο όπω παίζουν κάποιοι τύποι που έχουν βγει από τα μπουζούκια και έχουν πιει. Άκουγα ποτά. Προσόντα αθλητικά έχει. Είμαι γρήγορο, έχει αλτικότητα. Αλλά είναι μυρωδιά από μπάλα. Δεν ξέρει μπάλα. Αυτό είναι το κακό με αυτόν. Ναι. Και κάτι άλλο που θέλω να πω είναι για το γήπεδο, α πούμε. Εγώ θέλω να πω, ωραία αντισυστημική είναι οι εξίδε. Απ' τη μία το παίζουν να πληρώσουν οι πλούσιοι κλπ. Και απ' την άλλη ζητούν από το κράτος να κάνει γήπεδο στο πλούσιο τον Τίγρη. Δεν ξέρω. Να ξέρουν ότι για αυτά που περνάει ο κόσμος, τα 5-6 άτομα που έχουν τις ομάδες έχουν και τα λεφτά του κόσμου. Και εμείς δεν έχουμε ούτε ένα ευρώ. Αυτό να ξέρουν. Και Μελσανής, Βαρινογιάννης, Κόκαλης, αυτοί έχουν τα λεφτά. Έγινε, ρε, σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Για καλά, φίλε. Πάμε γρήγορα στον επόμενο. Όχι. Πάμε γρήγορα, μπλα, βγάλω κράτη. Πάμε γρήγορα σε ειδήσεις και σε λίγα λεπτά πάλι μαζί. 874 μου γράφει: κύριε Γεωργίου, στον εγκέφαλο έχουμε θεά και λευκή ουσία. Κάποιοι όμως έχουν ερυθρά και λευκή ουσία. Μακάρι να ιαθούν. Έλα, φίλε μου. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι σαν ακροτές που συμμετέχουμε στο πρόγραμμα το δικό σου, θα πρέπει να δείχνουμε σεβασμό ένας στις απόψεις του άλλου και γενικά να δείχνουμε σεβασμό σε όλες τις ομάδες. Ο καθένας υποστηρίζει τη δικιά του. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ, υποστηρίζω τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χάρηκα χθες να δω μια ελληνική ομάδα να παίζει. Όπως και όλοι οι φίλαθλοι βλέπουν την ελληνική ομάδα που παίζει και που έπαιξε με την πρωταθλήτρια Τουρκίας. Και ήθελα να ανατρέψω τη σκέψη μας και να πω, και ποια είναι η Μπεσίκτας? Η Μπεσίκτας είναι μια ομάδα που είναι στην Κωνσταντινούπολη, η οποία έχει 20 εκατομμύρια πληθυσμό. Και η Τουρκία έχει 60 εκατομμύρια και πάει προς 70. Με πολύ μεγαλύτερη οικονομική δύναμη από εμάς. Τι έχουν κάνει στο ποδόσφαιρο αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί? Έτσι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει τα προβλήματά του κλπ. Αλλά... Κοίταξε. Εμείς έχουμε πάρει το Euro. Ναι. Αυτοί έχουν φτάσει στο Μουντιάλ του 2000 στην τρία θέση και έχει πάρει και καλά τα σεράι το UEFA. Το UEFA. Αυτό είναι καλό. Αυτά έχουν κάνει μέχρι εκεί. Μάλιστα. Ωραία. Αλλά ήθελα να πω ότι υπάρχουν και πολλές άλλες χώρες οι οποίες είχαν, όπως έχουμε ξαναζητήσει και άλλες φορές, σχολές, όπως η Σερβία, όπως η Ουγγαρία κλπ. Η οποία, να μην πούμε για την Ολλανδία που την ψάχνεις να τη βρεις τώρα με το κιάλι, έτσι. Που με μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά κατορθώματα στο παρελθόν από εμάς, τώρα δεν μπορείς να τις βρεις. Έτσι. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι πράγματι υπήρχε μια ατυχία χθες στον Ολυμπιακό, έγινε αυτή η φάση και έφαγε ένα γκολ. Δεν έβλεπα να καίγονται οι Τούρκοι να βάλουν γκολ κλπ. Δηλαδή, βλέποντας και κάνοντας ήταν. Δεν έβλεπα εγώ ότι θα μπορούσαν να κάνουν κάποιο μεγάλο πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Έτσι φάνηκε το παιχνίδι. Τώρα, αυτό είναι και τύχη. Στο ποδόσφαιρο μπήκε αυτό το γκολ, ο άνθρωπος αυτός το βάλε. Θα μπορούσε να μην το βάλει. Το βάλε όμως, μπράβο του, ο Τούρκος. Ο μαύρος αυτός που το βάλε το γκολ. Ναι. Δεν τον ξέρω τον παίχτη. Έτσι. Και κάτι άλλο να πούμε. Ο Ολυμπιακός νομίζω έχει τον Καρεμπέ σε μια θέση, ας πούμε, που είναι στο σκάουτινγκ, κάτι είναι. Ναι, λοιπόν. Θα περίμενε κάποιος μεγαλύτερη ποιότητα. Αγαπητέ μου φίλε Καρεμπέ, τι κάνεις εσύ για τον Ολυμπιακό? Δεν πληρώνει ο Καρεμπέ. Είναι αμυστή η θέση του. Όχι, δεν πληρώνει τις συμμετοχές του ο Καρεμπέ. Δεν συμμετέχει. Δεν κατάλαβες τίποτα. Δεν πληρώνει ο Ολυμπιακός τον παίχτη που θα έρθει, τον πληρώνει άλλος. Μάλιστα. Κατάλαβες εδώ? Ναι. Άμπρα. Ωραία. Το ζήτημα είναι το εξής όμως, ότι ας πούμε ότι θέλει κάποιος να φέρει και έναν προπονητή μεγάλο στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να έρθει ο προπονητής ο μεγάλος στην Ελλάδα. Δεν έρχεται. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν έρχεται. Και στην Τουρκία δεν θα πάει. Θέλει να πάει σε μια ποδοσφαιρικά ανεπτυγμένη χώρα που το όνομά του θα φιγουράρει σε διάφορες αθλητικές εφημερίδες ανά την Ευρώπη κλπ. Εδώ μας θεωρούν περιθωριακή χώρα ποδοσφαιρικά, όπως και στην Τουρκία και σε όλες αυτές τις μικρότερες χώρες, έτσι. Δεν μπορεί να κάνει κάποιος όνομα εδώ. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Άρα λοιπόν είναι καλό και αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός, να το κάνουν και όλες οι ομάδες, να αρχίσουν σιγά σιγά να αναδεικνύουν κάποιους Έλληνες παίκτες. Δεν είπαμε όλη την Ακαδημία, έτσι. Αυτό αυτή... αναγκαστικά θα γίνει, διότι από του χρόνου θα παίζουν υποχρεωτικά εξέλιξη.
και είναι και καλό και για την εθνική ομάδα και για την Ελλάδα. Γιατί άμα δεν πάρουν παιχνίδια στα πόδια τους, ποτέ δεν θα γίνουν κάποιοι παίκτες αξίας, έτσι δεν είναι? Και φαίνεται ότι μικρότερες ομάδες όπως ο Πανιώνιος, έτσι, αλλά δεν είναι μόνο ο Πανιώνιος, είναι τα Γιάννενα, είναι ο Πανετολικός, υπάρχει, ήταν ο Αστέρας, τώρα έχει πέσει, δεν ξέρω γιατί έχει πέσει τόσο πολύ, αλλά ήταν πολύ καλές ομάδες που χρησιμοποιούσαν και Έλληνες παίχτες και τέλος πάντων προόδευσαν στο ποδόσφαιρο και είναι μέσα στην πεντάδα εξάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αλλά πιστεύω ότι αν ο καθένας, και ήθελα εγώ να υποστηρίξω έναν άλλον συνομιλητή μας, τον Αλτζαζίρα, έτσι. Ο άνθρωπος όποτε μιλάει κάνει μια πολύ εμπεριστατωμένη ανάλυση. Θα έλεγα ότι είναι τόσο καλός αναλυτής που πλησιάζει και εσένα. Λοιπόν, ας δείξουμε κάποιο σεβασμό. Και το λέω εγώ, δεν θέλω να πάρει ο Αλτζαζίρα να μιλήσει. Εγώ το λέω. Τον ακούμε, τον σεβόμαστε, χαιρόμαστε να ακούμε τα σχόλιά του. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε. Γεια σου. Για χαρά, για χαρά. Έλα. Έλα, γεια σου Γιώργη. Γεια ρε. Γεια χαρά. Διαβάζω το πρώτο μήνυμα. Τελικά λέει κύριε Γεωργίου, ο Λεάλη είναι υπεύθυνος για τη μισοπαλία του Ολυμπιακού. Γιατί αν δεν ήταν αυτός, η Μπεσίκτας θα είχε κερδίσει. Αυτό που είδαμε μετά την ισοφάρηση, σε εξαφάνιση 11 ποδοσφαιριστών από το γήπεδο, δεν το έχει κάνει ούτε ο Ντέιβιντ Κόπερφιλντ. Ακούμε φίλε, το ότι τα ρίξαν όλοι στο Λεάλη, όλοι στο Λεάλη, ήταν για να δικαιολογήσουν την ανυπαρξία του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Γι' αυτό το έκαναν. Δεν σκέφτηκε κανένα να πει ότι ο Λεάλη στο δεύτερο ημίχρονο απεσόβησε. Κολολέξη θα την πω. Τουλάχιστον τρία γκολ. Τουλάχιστον. Έλα φίλε. Ναι. Ναι. Έλα φίλε μου. Σε ακούμε. Ναι. Σε ακούμε. Εγώ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, γεια σου Γιώργο. Γεια. Λυπητήρια καταρχάς. Πρώτη φορά τηλεφωνώ. Γεια χαρά. Χάρη με λένε από Πολωνία, Βουλιαγμενιώτης. Δεν ξέρω αν άκουσες χθες τις δηλώσεις του Καμπιάστο, τι είπε μετά το 60 που βγήκε. Πόσο φοβερός άνθρωπος είναι. Τι σωστός άνθρωπος είναι. Τι σωστός άνθρωπος είναι. Τι σωστός άνθρωπος είναι. Τόσο πολύ όσο αυτός αγαπάει. Τι ειλικρινής άνθρωπος είναι. Τι ειλικρινής άνθρωπος είναι. Μεγάλος παίκτης, πολύ φοβερός. Ίδιος ο Θαναϊλάκης, ίδιος. Λοιπόν, εγώ μόνο αυτό ήθελα να πω. Είστε μπάνκα μπιάστο. Και πάμε στην πόλη για την πρόκληση, Ολυμπιακάρα μόνο. Για καλά, φίλε, για καλά. Πάμε στο επόμενο, έλα. Ναι, γεια σας. Γεια. Γεια σας. Θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου εχθές στην ομαδάρα μας και τη χιλιοαδικημένη Μπεσίκτας, που τελικά την αδίκησε, πήραμε το 1-1. Τώρα στην Τουρκία μέσα θα κερδίσουμε. Να το παίξουν όλοι από τώρα 3-0, 4-0 Μπεσίκτας Ολυμπιακός. Και θα παρακαλούσα θερμά να μην κάνετε ειρωνικά, να μην υπάρχουν στην εκπομπή σε ειρωνικά σχολεία για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, ο οποίος πασχίζει τόσο καιρό και τόσα χρόνια, ο εκλεγμένος νόμιμα με 1/3%, με το 1/3 των Ελλήνων ψηφοφόρων, που πασχίζει τόσα χρόνια να σώσει την Ελλάδα. Σας παρακαλέσω πολύ τα ειρωνικά σχόλια και τα ρατσιστικά να μην επιτρέπονται στην εκπομπή σας. Ιδάλλως θα μας τιμωρήσει η UEFA. Δεν ξέρω ποιος θα τιμωρήσει. Τα ειρωνικά σχόλια με το 1/3 των ψηφοφόρων του ελληνικού λαού δεν μπορείτε να μπέζονται. Είναι προβοκάτσια. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Μπεσικτάρας και σήμερα με την Άρουρα Κούτσκα στο μπάσκετ. Γεια σας. Γεια χαρά φίλε, γεια χαρά. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση πάλι το εξής. Θα μου πείτε, α, θυμάστε τι σας έλεγα αυτές τις μέρες όταν μιλάγαμε για το χθεσινό παιχνίδι. Το πιο επικίνδυνο απ' όλα ήταν μη δεχθεί γκολ Ολυμπιακός. Μη δεχθεί γκολ. Ένα γκολ μπορεί να το βάλει. Αλλά μη δεχθεί γκολ. Προς Θεού, μη δεχθεί γκολ. Τελικά το δέχτηκε. Τώρα από λάθος του Λεάλη, αυτό είναι άλλη ιστορία. Γιατί εγώ είδα ότι ο Λεάλη, ναι μεν σούταρε όπως να είναι, άτσαλα την μπάλα και πήγε στον Αραπάκο, αλλά ο Αραπάκος στο Ρέτσο τον πέρασε σε σκατό. Ή μήπως δεν είναι έτσι. Ή μήπως δεν είναι έτσι. Και ο Ρέτσος ρεφάρισε αυτή την ιστορία με τον γκολ που έσωσε πάνω στη γραμμή. Σαν από μηχανή θεός, πάνω στη γραμμή έσωσε το σίγουρο γκολ. Αυτό που έκανε εντύπωση σε πολλούς, σε μένα πια όχι, γιατί ξέρω τι γίνεται, ήταν ότι ο Ολυμπιακός δεν απείλησε πάλι. Δεν μπήκε μέσα στην περιοχή. Δεν έκανε φάσεις, δεν έκανε ευκαιρίες.
Αυτό είναι το τρομερό που συμβαίνει με αυτήν την ομάδα τον τελευταίο καιρό. Ρε μια φάση, μια απειλή ρε. Το 1-2, το 1-3, ρε κάτι, ρε κάτι. Έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ από αυτή την πολύ ωραία σέντρα του Ιρανού. Μαγιά του καμπιάσου που δίνει την μπάλα στον Ιρανό και με ταχύτητα μετά φεύγει μπροστά για να την πετάξει πάλι ο Ιρανός και την πέταξε πάλι και με ακρίβεια επάνω στην καράφλα και το κάρφωσε ο καμπιάσου. Πολύ ωραίο το γκολ. Από εκεί και πέρα δεν μπήκε μέσα στην περιοχή, δεν απείλησε. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Ρε πώς όχι μικρύνει δημιουργικά αυτή η ομάδα. Και η Αφροδίτη Ψαλίδα μου γράφει: κύριε Γεωργίου, ποιος ήταν αυτός ο άρρωστος προηγουμένος που του φίξανε τον πρωθυπουργό? Τι είπε ο ξενογλύφτης? Πού ζει? Σίγουρα είναι βολεμένος για να μιλάει έτσι. Και στιγνός λογοκριτής. Άσε χτίρι, λέει μετά αυτόν. Ρε εσύ Αφροδίτη, δεν κατάλαβες ότι ειρωνευόταν? Ειρωνευόταν τον Τσίπρα. Δεν εννοούσε αυτά που έλεγε, το αντίθετο. Εννοούσε αυτά που εννοείς και εσύ. Δεν το κατάλαβες. Έλα φίλε. Ο Λεάλι έφταιγε. Ο Λεάλι έφταιγε τον γκολ. Ναι. Όχι, έφταιγε ο Λεάλι. Ναι, μωρέ, ναι, έφταιγε ο Λεάλι. Λες και ήταν πληρωμένος. Βρε, ο Αναπάκος έφταιγε. Ε, καλά τώρα, εντάξει. Έλα. Έφταιγε ο Λεάλι. Μάλιστα. Του δώσε την μπάλα του Τούρκου. Ναι, το είδαμε. Το είδα με τα μάτια μου. Ναι. Με τα μάτια μας όλοι το είδαμε, όχι μόνο εσύ. Λοιπόν, δεν έφυγε τώρα αν έκανε επιθέσεις ο Ολυμπιακός. Δεν έκανε, εντάξει, δεν έκανε, δεν θα βάζει όπως γκολ και η Μπεζικτάς. Άμα δεν τη έδινε ο Λεάλι το γκολ. Και άμα ο Λεάλι δεν έπιασε τα 2-3, θα είχε βάλει γκολ η Μπεζικτάς. Ή μήπως δεν έπιασε. Αυτή είναι η δουλειά του. Αυτή είναι η δουλειά του. Α, μάλιστα. Αλλά να πάει να δώσει πάσα στον Τούρκο κατευθείαν, να βάλει γκολ. Αυτό ήταν πάσα που του δώσε. Μα γιατί δεν το παραδέχεσαι, από έχω δίκιο. Γιατί δεν παραδέχουμε ότι ο Λεάλι δεν έδωσε πάσα, την έδωσε την πάσα. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο. Έχει λοιπόν. Α, αυτό. Αυτό γκολ τελείωνε, Ολυμπιακό να κέρδισε. Λοιπόν, πες ότι δεν τώρα να σε ακούσει. Έγινε, για χαρά. Πάμε στον επόμενο, έλα φίλε. Κι άμα το πουλί μου είχε νύχη, λέει, θα ήταν δάχτυλο. Κλεμμένο αυτό, Λοιπόν, για όσους βλέπουν ποδόσφαιρο, γενικά χθες το βράδυ και ειδικά για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Okay. Έγινε, ρε. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Εδώ. Γιώργο λέει για το γκολ που δέχτηκε ο Ολυμπιακός. Δεν έχεις και πολύ άδικο. Εμένα έχεις δίκιο. Αλλά το ίδιο ακριβώς ο Λεάλι το έχει κάνει άλλες τρεις φορές. Πρέπει να του τραβήξουν τον αυτοί, να τον προπονήσουν σε αυτό το ελάττωμα που έχει. Μεγάλο προσώπου του πάντως είναι τα τέτα τέτ. Παράγος από Καλαμάτα. Έλα φίλε. Έλα Γιώργο. Έλα δε. Έλα, τι γίνεται, ο Γιάννης από Βίλωνα είμαι εδώ. Έλα Γιάννο. Λοιπόν, έχω επί, ξέρεις εσύ, κατεβάζεις ο νου σου πολλά και ξέρεις να πούμε. Έχω μια απορία ρε μαγκά μου. Έχουν βγει φάρμακα για τον καρκίνο, για το AIDS, για τη σύφυλη, για την πανούκλα, για όλα. Είναι και αυτό το ραγιαδισμό και τον αρθελινισμό και την κακία που έχουν μερικοί άνθρωποι απέναντι στη χώρα, σε ελληνικές ομάδες, δεν ξέρω και εγώ. Δεν μιλάω μόνο για τον τύπο που πήρε πριν. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Μιλάς με αφορμή τον τύπο. Με αφορμή τον τύπο μιλάω, αλλά υπάρχει, δεν είναι μόνο αυτός. Αν ήταν μόνο αυτός θα το είχαμε κλείσει μια γυάλα και θα το βλέπανε στον Αναστομουσία. Αλλά είναι πολύ. Πες μου σε παρακαλώ, πώς θα το λύσουμε αυτό το πρόβλημα, ρε. Ο εχθρός μου εμένα, ούτε ο Μογγόλος απέναντι είναι, που σε μια μέρα τον έχω για πλάκα, οι Τούρκοι, ούτε κανένας, αυτός έχω για πλάκα. Αυτό το καρκίνο μου αρέσει. Ρε αυτή την αρρώστια ρε, που βγάζει ο καθένας και τη χολή, δεν ξέρω τι να πω, ένα φάρμακο, ένα γιατρικό να βγει. Τέλος πάντων, τώρα πέρασε το αυτό γιατί τρέμω να πούμε από τα νεύρα μου. Λοιπόν, πάμε για το θρύλο τώρα. Λοιπόν, ο θρύλος τώρα χτες έγινε αυτή η γκέλα με τον Ποτή, απόναγε το πόδι του εκείνη τη στιγμή, στη φάση αυτή. Δεν μπορούσε να γυρίσει, να τη δώσει την μπάλα μακριά. Έγινε αυτό το πίσω έτσι.
και χάλασε η μανέστρα τώρα. Δεν τρέχει όμως και τίποτα. Εμένα, ξέρεις τι μου αρκεί? Ότι άλλοι έχουν το διπλάσιο μπάτζετ που αρέσμα και ξέρω εγώ να πούμε και μου κάνει τώρα εξωτερικά λες και είναι ο Beckenbauer. Εμένα με ενδιαφέρει τώρα να πάω στην Τουρκία και θα δείξω τα αυγά μου όπως άρχισα την προηγούμενη φορά και στους άλλους κολότουρκους. Θα τα δείξω και εκεί πέρα και να σου πω και γιατί θα τα δείξω. Θα είναι και ο Μαυρούκος σε μπάρα τα πλευμόνια, θα είναι όλοι μπροστά τρελαμένοι, αρρωστημένοι και με βούζα θα τους όλα βεντούζα μέχρι το Μάη. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Άντε, για καλά. Μια που μίλησε ο φίλος για την Κουαδέσμα. Τον έχω δει επανειλημμένα έτσι. Καλός παίκτης. Είναι γρήγορος, είναι τριπλέ. Έχει όμως ένα τρομακτικό ελάττωμα. Ασόβαρος. Εντελώς ασόβαρος. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Έλα, ρε. Ελεονούση. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, ποιος ήταν, καταρχάς να δώσω ένα μπράβο στον παλικάρι που μίλησε τώρα μόλις σε σένα. Ναι. Και είπε για τη χολή που βγάζουν ορισμένοι και σε όλους τους τομείς, γιατί και εγώ πραγματικά με πρόλαβε. Ήθελα να το πω αυτό το πράγμα, όχι για τον Ολυμπιακό, όχι για τον ποδόσφαιρο. Εθνικά, αυτή η χώρα έχει Έλληνες μόνο στα χαρτιά. Πάρα πολλούς Έλληνες που είναι Έλληνες στα χαρτιά. Έχει ανθέλινες πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς, πραγματικά. Εμείς που είμαστε οι πατριώτες με την έννοια πατριώτες, πραγματικά το καταλαβαίνουμε όλοι. Και μπράβο στον παλικάρι που το είπε. Ο προηγούμενος που μίλησε, ποιος ήταν, ο Αλ Τζαζίρα. Ναι. Ε? Ναι. Αυτός να μου έχει κάλο. Μάλλον θα σου έλεγα ότι έχει κάλο στο μυαλό, αλλά μάλλον επάνω στον κάλο πρέπει να έχει λίγο μυαλό αυτός. Γιατί αυτά που λέει, ας πούμε, ορισμένες πέφτουν από τα σύννεφα. Τι μας είπε κάτι καινούριο, δεν τα ξέραμε. Δεν ξέραμε ότι χθες η ομάδα δεν είχε επιθετικούς. Δεν ξέραμε ότι δεν έπαιζε ο Σεμπά. Δεν ξέραμε ότι ο Ασαριφάτ δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα το παλικάρι για να παίξει. Δείχνει τα στοιχεία του, τα δείχνει. Αλλά ακόμα δεν είναι στο στυλ του Ολυμπιακού. Είναι ο Ασαριφάτ του Πανιωνίου, για πες μου εσύ. Όχι, βέβαια. Έτσι. Ή είχε καλύτερα χάφ τον Πανιώνιο και δεν έχει τον Ολυμπιακό. Άλλος ο Πανιώνιος Γιώργο, άλλος ο Ολυμπιακός. Ο Ασαριφάτ θέλει παιχνίδια. Ναι, μήπως στην ομαδική δουλειά ο Πανιώνιος είναι καλύτερος στον Ολυμπιακό. Μπορεί. Σου είπα εγώ, όχι. Είπα εγώ ότι, αλλά άλλο το μέγεθος. Δεν ξέρω αν έπαιζε εχθές ο Πανιώνιος στους 16 του UEFA, εάν θα ήταν, ας πούμε, η παρουσία του όπως είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν το ξέρω. Δηλαδή, κάτω υπό το βάρος των ευθυνών. Υποθετικά δεν μπορεί να μιλήσει κανένας. Α, μπράβο. Λοιπόν, αυτό θέλω να σου πω. Εγώ λέω τώρα ότι παίζει σε μια μεγάλη ομάδα, ο Ασαριφάτ εμένα ακόμα, έτσι. Εγώ τα βλέπω τα στοιχεία του παίχτη. Δεν είμαι καρούμπαλος, εγώ τα βλέπω τα στοιχεία. Αλλά είναι πολύ λίγος ακόμα. Θέλει πολλή δουλειά να στρώσει. Και θα σου πω το εξής. Έχεις δει εσύ τον Ασαριφάτ να μου κάνει μια επέλαση να φύγει από 2-3 παίχτες, ας πούμε, να μπει να βάλει κανένα γκολ? Γιατί έχει πάρει καμιά παλιά ποτέ. Τώρα να σου πω κάτι, κατάλαβες το σουπατρά, την παλιά. Με σχόλμα, έχει πάρει τις κατάλληλες παλιές. Βέβαια, δεν μου λες σε όσες έχει πάρει. Σε 5 παλιές που έχει πάρει. Όχι, δεν το έχει κάνει. Δεν το έχει κάνει. Έχει δει κάτι εσύ? Όχι. Ούτε εγώ το έχω δει. Και δεν το έχουν δει κι άλλοι. Δεν φταίει όμως. Δεν φταίει, άκου να σε. Δεν φταίει ο Ασαριφάτ. Εχθές η ομάδα ήταν μια ομάδα που για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο που ο Ολυμπιακός είχε 35% κατοχή, δεν ήξερα να μην σου αυτό, ούτε με τη Λίβερπουλ, ούτε με τη Μάντσεστερ, ούτε με τη Γιουβέντους. Είχε 35% κατοχή ο Ολυμπιακός, 65% η Μπεζίκτας. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν είχε επιθετική φυσιογνωμία χτες. Ήταν μια ομάδα αμυντικογενής και παραφάνηκε αυτό μόλις βγήκε ο Καμπιάσο, ότι δεν μπορεί να φτιάξει επιθετικό παιχνίδι, διότι δεν είχε τους παίχτες. Αν σκεφτεί τον περσινό Ολυμπιακό, πόσοι παίχτες λείπουν από μέσα. Ξέρεις που καταλήγουμε, σε ποιο συμπέρασμα. Και νομίζω ότι έχεις παραδεθεί και εσύ αυτό. Ναι. Ότι ο Ολυμπιακός σε σύγκριση με τα περασμένα χρόνια έχει μικρύνει πολύ. Βεβαίως. Αγωνιστικά μιλά, έχει μικρύνει πολύ. Καμία σχέση, αλλά πρόσεξε. Δηλαδή, χθες έλεγα τον Ολυμπιακό και δεν μου θύμισε, ρε παιδί μου, αυτή την άβρα που είχε, αυτό το μεγαλείο που είχε. Έχω να πω κάτι. Στο πρώτο ημίχρονο, ο μοναδικός παίχτης επί εποχής Μαρινάκη που έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα, μεγάλα αφρίδια κάτω από το σορτσάκι, στο πρώτο ημίχρονο η εικόνα του Ολυμπιακού για μένα ήταν ο Καμπιάσο. Αν κρατήθηκε ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο, υπήρχε ένας λόγος, λέγεται Εστεφάν Καμπιάσο.
Το άλλο το είδε. Εγώ το συνέλαβα δύο φορέ. Πώ με τα χέρια έρνουν οδηγίε στου παίκτε. Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Γι' αυτό δεν θα γίνει μεγάλο βοήθεια. Δεν το έχει κάνει μια και δυο. Πάντα το κάνει αυτό. Αν το παρατηρήσει, αν θυμάσαι, όταν βγήκα και σου είπα, πάρε τον και κάνε τον προπονητή. Γι' αυτό το λόγο σου το είπα. Είναι ο μοναδικό παίκτη. Δεν ξέρω τώρα για παλιό, εσύ μπορεί να έχει δει. Αλλά είναι ο μοναδικό που έχει έρθει στην Ελλάδα. Ο μοναδικός, αυτός το κάνει, δεν το κάνει κανένας άλλος. Και τους μιλάει, μιλάει στους παίκτες μέσα στο γήπεδο. Μιλάει στους μικρούς, πιέστε μπροστά, κλείστε τους χώρους. Το είδες αυτό? Δεν δείχνει χώρους, δείχνει κατευθύνσεις. Ρε εσύ, να σου πω κάτι, ο άνθρωπος βλέπει γήπεδο. Και βλέπει πολύ γήπεδο. Και το ότι, δηλαδή, πες μου εσύ έναν επαγγελματία που έχεις ακούσει ποτέ στη ζωή σου, στην Ελλάδα να έχει έρθει, και να ζητάει αλλαγή. Αυτό δείχνει μεγάλη υπευθυνότητα. Υπευθυνότητα δείχνει. Παίζει για την ομάδα, δεν παίζει για την πάρτη του. Και ούτε για το όνομά του. Και δεν είναι τυχαία. Πιστεύω από τους Αργεντίνους που έχω δει, από τους μέσους Αργεντίνους, είναι μακράν ο καλύτερος που έχω δει εγώ στη ζωή μου. Μαζί με τον Ζανέτη. Εγώ έτσι πιστεύω, ρε παιδάκι, με αυτούς που έχω δει. Τώρα για τους υπόλοιπους δεν ξέρω. Λοιπόν, στο δεύτερο ημίχρονο, καλά, κοίταξε να σου πω κάτι και στο πρώτο ημίχρονο, να σου πω και κάτι άλλο. Το οποίο, δηλαδή, το έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου μένα συγκεκριμένα. Αυτό τον Φορτούνη, ειλικρινά σου μιλάω, δεν μπορώ να τον βλέπω, ρε παιδάκι μου. Στο πρώτο ημίχρονο πιστεύω ότι αν ο Ολυμπιακός είχε ή τον Τζόρι, ή τέλος πάντων, γιατί το Μαρέν που τον είδα στο δεύτερο τον κατάπιε. Άζαξ, είχε πήγε και αυτός μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Πιστεύω ότι από την αλλαγή, από τον γκολ που τρώει και την αλλαγή του Καμπιάσο, εξαφανίζεται όλος ο Ολυμπιακός. Και είναι συγκεκριμένος ο λόγος γιατί κράταγε λίγο τα μπόσικα ο άλλος στο κέντρο. Μα το εξήγησε ο Καμπιάσο. Πρώτον, η φυσική μας κατάσταση λέει, δεν αντέξαμε, και δεύτερον η ψυχολογική μας κατάσταση. Ρε εσύ, να ήτανε, ήτανε ειλικρινέστατος ο άνθρωπος. Πες μου εσύ αν είσαι πρόεδρος, αν μπορείς να τον διώξεις αυτόν τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό το πράγμα. Μπορείς να το κάνεις αυτό? Όχι, δεν μπορείς. Κοίταξε να σου πω κάτι, εγώ θα σου πω αυτό που είδα. Δεν είναι κάτι εκπληκτικό η Μπεσίκτας. Όχι βέβαια, όχι, όχι, όχι. Δεν είναι κάτι το εξωπραγματικό λες και ήρθε εδώ να παίξει ας πούμε η Νάπολη ή η Ρώμα. Εγώ διέκρινα ότι αμυντικά δεν στέκει καλά. Ακριβώς. Και ο Ολυμπιακός αυτό δεν το εκμεταλλεύτηκε. Χθες ο Ανσαριφάρ, έτσι όπως είδα εγώ το παιχνίδι, δεν είχε πρώτον τις βοήθειες. Από ότι, δηλαδή, δεν υπήρχε μια σύνδεση μεταξύ επίθεσης και κέντρου. Δηλαδή, ο Φορτούνης τον είχε καταπιεί. Δεν υπήρχε πουθενά, ούτε στο πρώτο ούτε στο δεύτερο. Είναι ο Φορτούνης, ο οποίος ομολογουμένως ξέρει το τόπι, δεν είναι κανένα τόπι. Εντάξει, εγώ το ξέρω. Είναι μαμά κακά. Είναι μαμά κακά. Ακριβώς. Είναι αυτό που έχουμε πει πολλές εκατοντάδες χιλιάδες φορές, ότι στα μεγάλα παιχνίδια, εκεί που καίει η μπάλα η πουτάνα. Δεν είσαι παρόν, ρε παιδάκι μου. Δεν μπορείς να βοηθήσεις. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις, ας πούμε, με την Κέρκυρα και τη Λιβαδιά. Εκεί θέλω, εκεί που καίει η μπάλα, να την πάρεις και να την πασάρεις. Γιατί να σου πω κάτι, πολλές φορές, αν Σαριφάρα τον έβλεπες, έβγαινε στα πλάγια ή έβγαινε στο κέντρο για να πάρει την μπάλα. Ρε το φόρο. Μια παλιά πήρε από τον Καμπιάσο τον κόλ. Ναι. Μα ποιο σου την έδωσε την μπάλα? Ο Καμπιάσο, κάθε. Τώρα που μου ήρθε έτσι, τώρα σφεντώνα και πέρασε η σκέψη μου. Ρε φίλε Λεωνούση που βγαίνεις τηλέφωνο και πήρες προχθές και είπες τώρα ότι δύο ομάδες στην Ελλάδα είναι και αλλάζουν την μπάλα. Πότε άλλαξε ο Ολυμπιακός δεύτερη πάσα χθες το παιχνίδι? Πέραν του Καμπιάσου που άλλαζε και έκανε κινήσεις για να ξαναπάρει την μπάλα. Αυτό το γνωστό, το παίζω τείχο ξαναπέρνω. Ποιος άλλος το έκανε μέσα στον Ολυμπιακό? Ρε πλάκα κάνουμε, την μπάλα βλέπουμε. Και να σου πω κάτι ρε Γιώργο. Πέρα, άντε πάει στο διάλογο, περνάει Ολυμπιακό στο δεύτερο. Έχει δει τις υπόλοιπες ομάδες θες, είδες λίγο τα αποτελέσματα, είδες λίγο είδα τα ομάδες, είδα τα πάντα, είδα τα πάντα. Είδες τα πάντα. Τη Ρώμα την είδες με τη Λιόν. Τα είδα. Και για μένα η Ρώμα δεν είναι τελειωμένη με το 4-2. Όχι, ναι, εντάξει, αλλά ήταν πολύ καλό το παιχνίδι αυτό. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, για να κλείσω, γιατί ήθελα να σου πω αυτό. Λοιπόν, για να δείτε μάγκες όλοι τι διαφορά έχει στην Ευρώπη, δηλαδή τι νοοτροπία υπάρχει στην Ευρώπη, τελειώνει το Dortmund Benfica και είναι 4-0, έχουν πάει στα αποδυτήρια και στεύγουν σφεντόνα όλοι και πάνε πού? Πάνε απευθείας μέσα στο γήπεδο για να δουν το αποτέλεσμα με την Μπαρτσελόνα. Και βγαίνει στις δηλώσεις ο Τόφελε, ο προπονητής στην Dortmund τώρα. Πρόσεξε να δεις τώρα. Προπονητής στην Dortmund, έχει ξεχαστεί 4-0. Έχει περάσει στην επόμενη φάση. Και κάνει δηλώσεις για τον Μπαρτσελόνα Παρί. Και ξέρεις τι λέει? Χαρούμενος. Λέω, μου την πλούτη, τι έγινε, ρε. Και ήταν χαρούμενος γιατί πέρασε η Μπαρτσελόνα. Και λέει, μπήκα λέει στο γραφείο και ήταν 5-1 το παιχνίδι. Ή το είχα αφήσει στο 4-1. Και περίμενα, λέει, με αγωνία να δω τι θα γίνει. Οι παίκτες λέει μέσα από δυτήρια κοιτάζαν όλοι το παιχνίδι. Έχουν μπει τώρα τη Ντόρτμουντ και κοιτάζουν το παιχνίδι.
Και γίνεται το 6-1 και έλεγε είμαι πολύ χαρούμενος, λέει, και πολύ ευτυχισμένος και δεν θέλω, λέει, να το πάρει στραβά η Παρί που πέρασε η Μπαρτσελόνα. Μόνο αυτοί, λέει, μπορούν να το κάνουν. Άκου εδώ, ρε, για να καταλάβεις τη διαφορά υπάρχει νοοτροπίας. Λοιπόν, έλα Γιώργο, μιλάμε. Για χαρά, για χαρά. Έλα φίλε. Ναι. Εγώ είμαι. Έλα, μας ακούτε. Ναι. Πάμε. Έλα Γιώργο, Κωστής από Καναδά παίρνω. Έλα Κωστή. Όπως είπε και ο φίλος πριν, ότι η μεγάλη αιτία πιστεύω εγώ για την κακή ή μέσω επιθετική ανάπτυξη είναι ο πολύ πεσμένος Φορτούνης. Και επίσης εγώ χθες είδα έναν μεσόκοπο Σισοκό, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Γιατί τώρα έχεις δει προχθές νεόκοπο? Όχι, απλά λέω ότι αυτός από το 30 φαινόταν λες και δεν θα πέθαινε, δεν μπορούσε άλλο, δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα για τον καμπιό σου το έχουν πει όλοι, δεν θα κάτσω κι εγώ να πλατιάσω. Μακάρι μόνο αυτό που έχω να πω είναι αντί του Μαρίνα μπορούσε να βάλει τον Τζόρι. Εκεί ένα 20 λεπτό. Αλλά... ο οποίος δεν είχε δηλωθεί από τον Πέντο. Ακριβώς. Να σου πω Γιώργο μια έτσι. Αν περάσουμε την Μπεσίκτας, μπορείς να δηλώσεις άλλους παίκτες, να κάνεις κάποια αλλαγή? Όχι βέβαια, όχι, δήλωσε. Όχι, α. Μου θύμισε, θύμισε Αστέρα Τρίπολης που έπαιξε με την Μπεσίκτας. Αυτό το λέγαμε χθες στην καφετέρια. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που ήταν υποφερτός ο Ολυμπιακός. Και λέγαμε, πού είναι ρε παιδί μου αυτή η επιθετικότητα? Ρε παιδί μου, ο Μαδίτσα θυμίζει, δηλαδή μικρή ομάδα. Πού είναι ο Ολυμπιακός που ξέραμε? Γιατί, κοίταξε να σου πω και πάλι, στο ξαναλέω ότι έγινε ο λάθος προγραμματισμός από την αρχή της χρονιάς. Τώρα δεν ψάχνουμε να κλαίμε, ξέρεις, σαν τις χείρες. Και ξέρω εγώ, αυτά ταιριάζουν σε άλλες ομάδες. Ακούω, ούτε εγώ ψάχνω να πω τώρα αιτίες. Εγώ μιλάω για αποτέλεσμα και συμπεράσματα. Για γεγονότα. Κατάλαβα. Η κατάληξη είναι αυτή. Ο Ολυμπιακός έχει μικρύνει αγωνιστικά πάρα πολύ. Πάρα πολύ, όπως το λες εσύ. Γιατί το έχει αποδείξει. Το έχει αποδείξει. Θέλεις με την Γιουγκμπόης εδώ μέσα. Θέλεις με την Αρούκο εδώ μέσα. Θέλεις με τον Αποέλ εδώ μέσα. Με τη Χάπου Ελμπερσεβάρ. Ναι, παιδί μου. Συνέχεια το ίδιο στυλ, την ίδια εικόνα. Λοιπόν, αλλά εγώ θέλω να σου πω το άλλο. Αυτό είναι που λες εσύ τώρα και που σου έλεγα κι εγώ. Είναι διαπιστώσεις. Κερδίζουμε τίποτα με τις διαπιστώσεις? Ωραία, το διαπιστώσαμε να. Δηλαδή και τι έγινε από εκεί και πέρα? Από εκεί και πέρα, να ρωτήσει τη διοίκηση. Η ομάδα. Να ρωτήσει ούτε εμένα τον εαυτό σου. Η ομάδα έχει δυνατότητες με το υλικό που έχει αυτή τη στιγμή. Έχει δυνατότητες για καλύτερα. Θέλει μία ηρεμία και να μπορέσει να κατέβει στο γήπεδο να δείξει ό,τι μπορεί να δείξει. Εγώ πιστεύω, το έχω ξαναπεί, το έχεις πει και εσύ σαν διέστηση, εγώ πιστεύω ότι έχει τα φόντα να την περάσει αυτή την ομάδα. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ πολύ. Έλα, για χαρά, για. Κωνστάδης μου γράφει, και εγώ λέει χθες, είπατε ότι το γκολ το πρώτο του Σουάρες ήταν offside. Σε πληροφορώ ότι ο Ρουγανός πήρε την μπάλα από το Βεράτη, άρα δεν ήταν offside. Έλα φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεσαι? Εδώ, για λέγε. Καταρχήν να πω χρόνια πολλά στο μεγάλο σύλλογο στον Ολυμπιακό. Έχει δίκιο, 10 Μάρτη του 25. Μπράβο, μας έχει χαρίσει τόσες χαρές, τόσους τίτλους, χώρους και ευρωπαϊκούς. Το μόνο που μας λείπει είναι ένας ευρωπαϊκός στο ποδόσφαιρο. Είπες για το λάθος ότι απόκρουσε ο Λεάλη, έκανε 2-3 αποκρούσεις. Γιατί δεν έκανε? Έκανε, ναι. Πριν κάνει το λάθος, είχαν κάνει ευκαιρία αυτή. Όχι. Τότε εσύ πώς λες ότι μπορεί να. Ο Ολυμπιακός μπορεί και να μην κέρδιζε? Εγώ σου λέω όταν είναι καλό, μπορεί και να κέρδιζε. Μα υποθετικά θα μιλήσω εδώ. Και εσύ υποθετικά μιλήσεις? Δεν μιλάω καθόλου υποθετικά. Εγώ είπα το γεγονός ότι ο Λεάλη, ναι, με έκανε το λάθος, αλλά εκεί φταίει και ο Ρέτσος που τον πέρασε όλο σε σταματημένο. Σαν σταματημένο τον πέρασε ο άλλος. Ένα βιολί μετά το Μανολάι, πιάσουμε το Ρέτσο φετός. Σαν σταματημένο τον πέρασε ο Άλλος. Ρε, θα με κάνει. Τον πέρασε, σταματημένο τον πέρασε. Ναι, το πέρασε. Λοιπόν, τι είπα εγώ, τίποτα διαφορετικό? Όχι, αλλά πριν και μετά έκανε και 3-4 επεμβάσεις. Το είπα μπορεί και μάλιστα πέρασε. Λέω δεν φάρισε, ειδικά. Μόνο που το πέρασε. Δεν είπα μόνο αυτό, αγόρι μου. Είπα ότι δεν φάρισε με αυτό που απέκρουσε πάνω στη γραμμή και στο μπέμπε γκολ. Δεν απέκρουσε μόνο, έκανε και άλλες επεμβάσεις. Βρε, αυτό ήταν το γκολ. Αυτό ήταν το γκολ του σίγουρο, στη γραμμή. Ναι, εντάξει, σίγουρα, αλλά έκανε και άλλες επεμβάσεις. Σε κάποιες κόντρες που βγήκανε, τους βγήκε ο Ρέτσος 4 φορές και τους πρόλαβε. Γιατί στην ηλικία του Ρέτσο ο Μανολάς δεν είχε φτάσει εκεί που είχε φτάσει ο Ρέτσο σήμερα. Η ηλικία του Ρέτσο ο Μανολάς είχε φάει να πούμε έξω από τον Ολυμπιακό. Δεν σου λέω ότι είχε φάει έξω από τον Ολυμπιακό. Είναι γεγονός είναι αυτό. Ναι, αλλά άλλο σου λέω, στη φάση αυτή, στην ηλικία αυτή δεν ήταν ο Μανολάς στο επίπεδο που είναι ο Ρέτσο τώρα.
Αλλά εσύ έχεις μια εμπάθεια από τους Έλληνες να τους υποτιμάς και να τους υποβαθμίζεις. Γιατί έχω υποτιμήσει, να πούμε, το Μανθάτη, τον έχω υποτιμήσει. Όχι, τον Μανθάτη, τον Παπασταθόπουλο. Έλληνες είναι ο Μανθάτη, είναι Αλβανός. Έλληνας είναι. Ναι, αλλά το Μανολά και τον Παπασταθόπουλο. Τον Αδούτσο, τον έχω. Όχι, τον έχω υποτιμήσει τον Παπασταθόπουλο και τον Μανολά με την έννοια ότι εδώ το συνάδελφο το δικό μου λέει ότι είναι οι κορυφαίοι στόχοι στον κόσμο. Εκεί που τη δόνει. Εκεί που τη δόνει. Όχι, δεν είναι κορυφαίοι στον κόσμο. Δεν μου λες, τον είδε στον Μανολά. Τον είδε στον Μανολά. Όχι, δεν τον είδα εγώ. Πήγε να το δει και να μου πει τι έπαθε. Το Μανολά τον έχω δει στο Champions League εγώ. Γιατί χθε είδαμε. Τον έχω δει και στο παγκόσμιο κύπελλο το Μανολά. Το Μανολά σαν να είχε το 50% Ολυμπιακό. Τον έχω δει το Μανολά και τον Παπασταθόπουλο με τα νησιά Φερόε. Ο Μανολά. Με τα Φερόε, τον έχει δει. Ναι, τον έχω δει και με τα Φερόε. Τον έχω δει και με παιχταράδες του Μανολά που του έχει εξαφανίσει. Το Μανολά, αν δεν είχε πέσει το 50% Ολυμπιακό, θα πήγαινε σε μεγάλη ομάδα. Στι πέντε κορυφαίε του κόσμου θα πήγαινε ο Μανολά και θα πάει. Ο Μανολά θα κάνει ρεκόρ μεταγραφή του χρόνου, Γιώργη. Εκεί που έχουν φτάσει, α πούμε. Μου λέει σταθερό, πέρσι έφαγε μια τρίπλα και την είδα τρίπλα τι τώρα και η Ελλήνη. Και δεν λέει για το Κελίνη τίποτα, αλλά για το Μανολά μου το έλεγε δύο μέρε. Γιατί έχω πολύ καλή μνήμη. Πάμε παρακάτω, ξεφύγαμε. Το ξέρω ότι έχει μνήμη. Όχι, ξεφύγει, υποβαθμίζει μονίμω του Έλληνε παίκτε. Ναι. Και χρειάζεται μου πάει ένα πατέρα μια μέρα. Τι να τον ακούτε, Γιώργο, αύριο θα υποβαθμίζει και το γιο μου. Τον έχει στι ακαδημίε και ένα ταλέντο μεγάλο του ατρόμι. Άμα δεν με αξίζει, θα τον υποτιμήσω. Άμα αξίζει, θα τον ανεβάσω. Γιατί δεν αξίζει ο Μανολά και αξίζει ο Μαρκίνιο. Σοβαρά τώρα μιλά. Τι είπα χθε για τον άλλον αυτό, τον Βραζιλιάνο, τι παρή, το θυμάστε. Και για τον άλλο το. Ναι, δεν αξίζει ο Μανολάς να παίζει ο Μαρκίνιος Σπάιζερμεν. Ο Μανολάς είναι. Δεν άκουσε τι είπα για τον Μαρκίνιο. Δεν χθε άκουσε είπα για τον Μαρκίνιο και για τον Σίλβα. Ένα είναι στου πρώτου 10 καλύτερου. Μάλιστα, εντάξει, για σένα. Πάμε παρακάτω τώρα, πάμε στον Μανολά. Τώρα ξεφύγαμε και φύγαμε από το. Ξεχάστηκα τώρα. Α, είπε, βγήκε κάποιο ακροατή και είπε ότι. Βρίσκονται Έλληνες και. Που χαίρονται που αποκλείουν τελικές ομάδες. Βγήκε κάποιος Γιάννης. Ναι. Εντάξει, ένας από τους πρώτους είσαι εσύ. Πέρσι που αποκλειστήκαμε με την Άντελεκ, την άλλη μέρα έχεις σκέφια και μου βάζεις τραγούδια χαρούμενα. Μα το Χριστί μου. Μην κλείνεις. Μην ποχήσουν να ζεις στο Πασαλιμάνι όταν έφαγε τα τρία παραδοχώσα του Άγιαξ. Εγώ, όχι, ναι, ποτέ εσύ. Δεν ήμουν εγώ, ποτέ. Ο φίλος Παναθηναϊκού και πανηγυρίζω όταν έλεγε στο μάτι. Έλα, για χαρά. Εγώ πανηγυρίζω και χαίρομαι όταν έλεγε στο μάτι προχωράνε. Γεια σου, Γιώργο. Μου κάνεις μια χάρη. Και εγώ σου ευχαριστώ πολύ. Μην ξαναπάς τηλέφωνο, αγόρι μου. Γιατί σου κακουφέρει αλήθεια. Όχι.